Δήμητρα, κύριος Λίγκας Γιώργος, κύριος Δρύσος Ηλίας, κύριος Θεοχάρης Σπύριδων και κύριος Χρήστου Δημήτριος. Αφού υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ξεκινάει η συνεδρία σας. Το λόγο έχει η κυρία Δήμαρχος. Καλησπέρα σας. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν έκανα ένα υποδημοτικό συμβούλιο, έδειξα όμως κάποιες ερωτήσεις. Θα είμαι λίγο σύντομη. Το ένα θέμα για το οποίο θα έχω ενημερώσει το Σώμα είναι ότι την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε ένα υποδημοτικό συμβούλιο για το θέμα της εναπόθεσης των σκουπιδιών από τους εποφελούμενους του Χιτά Κορίκαιρου στο Χιτά Καρδημαρίου και ενημέρωση γενικά για την κατάσταση. Πολύ σύντομα θα πω στο Σώμα την απόφαση που διορθώθηκε τελικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει όχι στην αναπόθεση σκουπιδιών από τους εξυπηρετούμενους από το φως Δεκολίκηρης με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό, γιατί δεν υπάρχουν εχέγγυα. Πρώτον, ότι εξαντλήθηκε η πιθανότητα επέκτασης και επαναδημιουργίας του Χιτά Κορίκηρης. Δεύτερον, για την άμεση τροποποίηση και επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ, τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια, την υφιστάμενη κατάσταση, περιβαλλοντική όχληση και οικονομικά κριτήρια, διασφάλιση άρτιας λειτουργίας του Χιτά Καρδημαρίου χωρίς καμία έκπτωση. Επιθυμούμε επίσης να εφαρμόσει την περιφερειακή συνείδηση στο σύνολό της με στοχευμένες και προγραμματισμένες ενέργειες και όχι μονομερώς, μεταφέροντας προβλήματα από τον ένα Δήμο στον άλλο. Το όχι του Δήμου Σουλίου σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με ανέτεια άρνηση, αλλά ούτε και η λύση προβλημάτων που αναμένουμε δεν είναι με εύκολες λύσεις που τους χαρακτηρίζουν αυτονόητες. Ο τρόπος χωροθέτησης, κατασκευής και στη συνέχεια λειτουργίας του Χιτά Καρδημαρίου είναι γνωστό σε όλη την Ήπειρο. Γι' αυτό καλούμε κάθε αρμόδιο να αναλάβει σοβαρά τις ευθύνες του και έπρεπε να δώσει λύσεις. Το ΦΟΣΔΑ, το φορέα διαχείρισης, την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη διοίκηση, τους εποφελούμενους δήμους. Διαφορετικά, ο Δήμος μας θα προσφύγει σε κάθε μέσο που θα του επιτρέψει το αυτονόητο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα πλέον περιβαλλοντική όχληση και υποβάθμιση του Δήμου Σουλίου. Μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρέτας Αριστίδης, ο οποίος έκανε πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο να μην επαναληφθεί η αναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Μαρίτσης και των άλλων Δήμων, αλλά και του Δήμου Σουλίου και άμεσα να κλείσουμε το Χιτά Καρδημαρίου, μέχρι να αποκατασταθούν τα επισκευαστικά και λειτουργικά προβλήματα αυτού που έχουν αποτέλεσμα να λυπαίνουν το περιβάλλον και να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ, 12 η ώρα περίπου που έλεξε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι εξής ενέργειες. Έγινε μια επίσκεψη της Δημάρχου στον Περιφερειάρχη του κύριο Καθημάνη, στον οποίο δόθηκε ακριβώς και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και από εκεί και πέρα μεταβήκαμε δύο φορές στον χώρο του ΧΙΤΑ, στον οποίο ήρθε η Επιτροπή από την Περιφέρεια, η οποία καταγράφει τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΧΙΤΑ Καρδημαρίου. Και σήμερα επίσης, μέχρι αργά το απόγευμα, κλιμάκιο ήταν εκεί, έτσι ώστε να δρομολογηθούν, αφού γίνει μια αρχική καταγραφή, να δρομολογηθούν άμεσα οι παρεμβάσεις που χρειάζονται στον χώρο του ΧΙΤΑ. Εμείς, σαν Δήμος, εμένουμε και στην αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού. Ήδη ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι νόμος του κράτους, δεν αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά ήδη λόγω εξαιτίας της δημόσιας υγείας, εν μέρει αυτό που γίνεται να έρχεται, δηλαδή τα απορρίμματα του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Οικουμενίτσας Παραποτάμου και του Δήμου Φυλιατών, είναι μερική τροποποίηση του περιφερειακού, γι' αυτό ζητάμε με βάση τις δυνατότητες του κάθε ΧΙΤΑ να γίνει μερική μετακίνηση των απορριμμάτων που θέτει το ΧΙΤΑ Καρδημαρίου σε όμορφο ΧΙΤΑ, παράδειγμα στο ΧΙΤΑ Βλαχιά μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο και καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι ότι η δυσκολία οφείλεται όχι τόσο στην ουσία, αλλά στο γεγονός ότι ο ΧΙΤΑ Καρδημαρίου δέχεται τα απορρίμματα με κόστος εναπόθεσης 18 ευρώ τον τόνο, ενώ ο ΧΙΤΑ Βλαχιά μας με ποσό 38 ευρώ τον τόνο. Ένα θέμα που επίσης πρέπει να αναφέρω στο Σώμα, το αναφέρω εδώ, είναι ότι η
υπόλοιποι δήμαρχοι φαίνεται ότι μάλλον δεν θορυβούνται, γιατί δεν τα κανένα να πάνε στο κοινά Καρμαρίου. Και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα εγκαλιαστούν άπαντες. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμή και συνεχώς θα ενημερώνεστε για τις εξελίξεις στο θέμα του κοινά Καρμαρίου. Δεν έχουμε επίσης ακόμα το πόρισμα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Δεν έχει έρθει στα χέρια μας τι ακριβώς συμβαίνει με βάση τις παρατηρήσεις αυτής της ανεξάρτητης αρχής. Τώρα θα πω και κάτι άλλο, μια και βλέπω εδώ αρκετούς, όχι όσους θα έπρεπε προέδρους. Γνωρίζετε ότι φέτος το θέμα της κοπής των πόρτων έγινε αναθέτοντας σε ιδιωτικό συνεργείο να το κάνει σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Πέρυσι είχαμε να ακολουθήσει έναν άλλον τρόπο και φέτος δοκιμάσαμε κάτι άλλο με βάση το σκεπτικό ότι ο προηγούμενος τρόπος δεν ήταν ο καθόλου δόκιμος. Ένα, και δεύτερον, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ο Δήμος έχει πρόβλημα στους εργάτες καθαριότητας. Μόλις από αύριο ίσως καταφέρουμε να πάμε διμηνύτες. Προέκυψαν διάφορα ζητήματα και προβλήματα. Δηλαδή ότι όχι το μισό χωριό καθαρίστηκε, το άλλο μισό δεν καθαρίστηκε. Όχι το πόρτο ήταν 20 εκατοστά και δεν ήταν 10. Όχι χρησιμοποιήθηκε δίσκος και δεν χρησιμοποιήθηκε κορδόνι με αποτέλεσμα να μην κόβονται τόσο όμορφα τα πορτάρια. Όχι εκείνος ο δρόμος κόπηκε, εκείνος ο δρόμος δεν κόπηκε. Κύριε, γι' αυτό είμαστε εδώ για να λύνουμε τα προβλήματα. Πρώτον, δεύτερον, η σύμβαση που έγινε με το συγκεκριμένο συνεργείο δεν αφορούσε τα πάντα όλα, ούτε αφορούσε κοινόχους τους χώρους, τους κεντρικούς δρόμους, πλατείες και παιδικές χαρές. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει καλή θέληση, τα προβλήματα λύνονται και θέλω να πιστεύω ότι έτσι κοιμούμαστε όλοι και καλό θα είναι να μην μετράμε τα χώρα με τη μεζούρα. Υπάρχουν και όλοι τρόποι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο. Α, ναι, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι επειδή από την προηγούμενη φορά είχε γίνει με τον κύριο Παπά μία κάτι που όταν διάγεται στο καφενείο για το θέμα των οφειλών του Δήμου προς τον ΔΟΕΒ, ο Δήμος είχε ήδη δρομολογήσει τις οφειλές του προς τον ΔΟΕΒ και μάλιστα σήμερα παρέλαβε και την επιταγή ο ΔΟΕΒ. Άρα όμως το σύνολό του δεν μπορεί να δώσει, κύριε, να ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές οφειλές που χρωστάνε οι ίδιοι οι αγρότες προς τον ΔΟΕΒ. Εάν λοιπόν όλοι δεν πληρώσουμε τις οφειλές, ο ΔΟΕΒ θα αντιμετωπίσει άμεσο πρόβλημα. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο. Κάτι άλλο να πω, γνωρίζετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και θα γίνει να επαναπροποιηθεί η πισίνα που υπάρχει στην πρώτη γαλάζια λίμνη, προκειμένου να γίνουν συνεργασία του Δήμου, του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού, του Πυροδοτήματος Ρίγκα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να, τα παιδιά να απολαύσουμε, μια και δεν έχουμε θάλασσα εδώ ή δεν έχουμε άλλο τρόπο έτσι να ξεφύγουμε, να κάνουμε τα μπάνια τους με την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το είδαμε όλοι πάρα πολύ θετικά. Εκτός δηλαδή από το εκπαιδευτικό καλοκαίρι, ένα άλλο πρόγραμμα επίσης καλό, το οποίο θα γίνει το μήνα Αύγουστο και στο οποίο τα παιδάκια που έχουν δηλώσει συμμετοχή κάνουν διάφορες εκδρομές, τις οποίες γνωρίζουν το Δήμο μας, που είναι βασικό. Ίσως τα παιδιά μας να πάνε σε μέρη που δεν ξέρουμε εμείς. Όπως ας πούμε στην Οσδίνα, που πολλοί από εδώ δεν έχουν πάει για να την δούμε. Συν το θέμα της κολύμβησης, πιστεύω ότι μέσα με κάποιες εκδηλώσεις που ετοιμάζει μια ομάδα που έχει συγκροτηθεί για το θέμα των εκδηλώσεων των καλοκαιρινών, πιστεύω ότι θα προσφέρουμε στα παιδιά μας και σε εμάς ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πρόεδρε, σε αυτό το σημείο πρέπει να θέλω να πω ότι τελειώσουμε. Να ξέρετε, έχω ένα θέμα προημερησίας για να το βάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παπάς έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, είπατε, αναφέρατε για το ΕΚΤΑ και είπατε ότι κανένα από τα δήματα δεν ενδιαφέρει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ποιος να ενδιαφερθεί. Ενδιαφέρονται μόνο για να πάρουν τις θέσεις, τις προεδρίες και ό,τι άλλα αξιώματα και από εκεί και πέρα τα σκουπίδια θα δεχόμαστε εμείς. Το είχα επισημάνει από τότε ότι το σωστό ήταν ο πρόεδρος του ΚΙΤΑ να είναι αυτός που δέχεται και τα σκουπίδια. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας δεν το κατάλαβαν και ήθελαν να διηγούν ένα ΚΙΤΑ και να στέλνουν ό,τι σκουπίδια θέλουν.
τίποτα άλλο γι' αυτό. Εμείς πρέπει όμως να διασφαλίσουμε αυτό το έργο και να προσέξουμε για την δημόσια υγεία όλων των κατοίκων. Όσον αφορά για τα κόρτα, που είπατε, είναι αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, ότι σε όλα τα χωριά, στα περισσότερα μάλλον χωριά, να μην πω σε όλα τα χωριά, παραπονούνται για το κόψιμο των κόρτων και από ό,τι διαπίστωσα έχουν και δίκιο. Δεν το λέω δηλαδή ότι μπορεί το συνεργείο να μην μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Δεν το γνωρίζω. Πώς θα καταλήξει αυτή η εργασία, στο τέλος θα μπορώ να πω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά σε κεντρικούς δρόμους που πέρασαν, που έχω περάσει, έχουν κλείσει και δεν μπορούν, πιστεύω, αυτό το συνεργείο με τα χορτοκοπτικά να κάνει αυτή την καλή δουλειά. Μήπως χρειάζεται και η τσάπα, ο καταστροφέας και όλα αυτά. Απλώς να κοιτάξουμε τα χρήματα που δώσαμε στο συνεργείο να τα δουλέψει κανονικά, με αυτά τα χρήματα. Το ότι δεν θα τελειώσει το κόψιμο των κόρτων κανονικά, δεν το βλέπω να τελειώνει και ούτε θα είναι όλοι υπερσυμπλέον. Όσον αφορά το ΔΟΕΒ που είπατε, που αναφέρθηκε από χθες το ΔΟΕΒ, αναφέρθηκε, κυρία Δήμαρχε, στο ΔΟΕΒ, γιατί πραγματικά όλοι οι αγρότες είναι ανάστατοι. Και αν δεν έμπαινε το νερό μέχρι σήμερα είπατε πήρα την επιταγή. Πήρα την επιταγή, ακούστε με λίγο να σας πω και μετά πέστε μου ό,τι θέλετε. Πήρα την επιταγή και όντως το νερό απόψε πήγε. Πήγε ο κυρίος και τους είδεσε με την προκαταβολή που δώσαν αυτοί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, δεν πήγε από χθες. Σας παρακαλώ, μην λέτε εδώ πέρα ανακρίβειες. Αφήστε με να ξέρω καλύτερα γιατί έχω παράπεδο. Απόψε το νερό πήγε, χθες το βράδυ πήγε στην αγορά και απόψε σύνδεσαν το ρεύμα σήμερα του ζευγοχωρίου. Δεν είχε το ζευγοχώρι ρεύμα σήμερα στην τέτοια εκδοή. Επίσημα σας το λέω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε απόλυτο δίκιο ότι και οι αγρότες δεν έχουν πληρώσει. Όλοι. Από ό,τι έλαβα, τους φραγίζουν το νερό και δεν τους αφήνουν να πληρώσουν. Εγώ όμως, από τη στιγμή που ακούγονταν έξω ότι ο Δήμος δεν μας πληρώνει για να ξεκινήσει το νερό, όπου να το κάνω θέμα για Δήμαρχε, καλόπιστα, όχι κακόπιστα, αλλά να ξέρετε ότι όλα τα βάρη σε εμάς πέφτουν. Θα χάσουν την παραγωγή, μας καθυστέρησε ο Δήμος, θα ποτέ θα πρόκειται πει για να πληρώσω εγώ τη δόση. Έτσι, μόνο και μόνο γι' αυτό το έκανα το πράγμα. Και ήθελα μια ερώτηση να κάνω, ότι επειδή ρωτάνε οι ηλικιωμένοι του Αρχαίου για τα βάνια, θα ξεκινήσουν, ξεκίνησαν τη φραγωγιά, εκεί θα ξεκινήσουν. Να απαντήσω άμεσα γι' αυτό. Επειδή υπάρχει το πρόγραμμα της κολύμβησης, πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Παπάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα κολύμβησης. Κύριε Παπά, για να απαντήσετε στον κύριο Παπά. Επειδή είναι στο χρόνο της παραγωγής και ρωτάνε και τα δύο λεωφορεία, και τώρα λεωφορείο για το πρόγραμμα της κολύμβησης, θεωρήσαμε ότι πρώτα πρέπει να τελειώσει το πρόγραμμα της παραγωγής μέχρι τέλος Ιουλίου. Έτσι ώστε να αποσκοπούν και τα δύο λεωφορεία του Δήμου εκεί και από αρχές Ιουλίου το ένα λεωφορείο να πηγαίνει για τα βάνια του πρώην Δήμου Αρχαίροντα και το άλλο να έχει και το πρόγραμμα της κολύμψης στη Γαλατερή. Από αρχές Ιουλίου δηλαδή να ξεκινήσουμε. Ανάποδα έγινε ανάποδα για να υπάρχει ένα λεωφορείο. Κύριε Κωνσταράς, παρακαλώ πολύ, ενημέρωστε τους κατοίκους, τους ηλικιωμένους, αν δεν το ξέρουμε, ότι δεν θα χάσουν τα βάνια τους φέτος. Παρακαλώ, κύριε Παπά, συνεχίστε. Λεωφορεία παίρνουν και πηγαίνουν και πάνε. Κύριε Μαρέτα. Επειδή ξέρω ότι στα κούρα θέλει ένα σχόλιο για τις εκλογές της Κεκαμονίκης. Όχι, ό,τι βλέπω υπάρχει και άλλο στο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι για όσους ανησυχούμε για το ποσοστό του πιστού κόμματος που πήρε σε αυτές τις εκλογές, εσείς θα μου δείχνετε το μειωμένο ποσοστό του πιστού κόμματος, θα μου το αφιερώνετε και εγώ θα σας αφιερώνω και συμφώνησα αυτές τις δύο τηλεοράσεις που όσο μικραίνει το ποσοστό του πιστού κόμματος Ελλάδος, όσο θα μειώνουν αυτές οι ουρές για να πάνε πέρα να σκοτώνονται φρούτα, τρόφιμα, ψωμιά, πατάτες κτλ. Και τις ουρές στα ταμεία εφέσεως εργασίας. Και θα κάνει σύγκριση που δεν μπορείς να βγάλει τα απαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα. Σε αυτή τη φάση πιστεύω κάποτε να τα βγάλει. Μια γρήγορα θα τα βγάλει αυτά τα συμπεράσματα.
Εσείς τα πρώτα πρέπει να είστε ευχαριστημένοι, γιατί παίρνετε στην πνήμη. Για Η Νέα Δημοκρατία έχει το θετικό. Το Πασόκ και χρησιμένο για αυτό. Και η Δημάρ και αυτή μέσα στην κυβέρνηση. Επομένως... Έδωσε την εντύπωση το πέσει τρία τα πρόβλητα να έχω τρία αρέσκοντα. Τα τρία τα πρόβλητα στα τρία σε μέσα. Έχω και σε ένα όπως, άρα έχω και στο σκουβό. Έχει άλλο Πάντως, για να ενημερώσω και κάποιον που ξέρω από εδώ πέρα για να ψηφίσει 6 Μάη του Κουκουέ, και επειδή είπα παρήγα δήλωση ότι το 8% που θέλει ο Τσίπρας να την κάνει πρωθυπουργό, είτε δεν μπορεί να γίνει μέσα στο 8%, και θέλω να έχουμε εγώ να γίνει η κυβέρνηση, αυτή η ψηφοφόρη πήγαν οι ψηφίες από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τώρα με το 28% έκανε αυτό που έκανε η Παπαρέγγια πριν 1,5 μήνα. Δεν πήρε την Ανατολή για να συμπαθήσει την πέρυσι. Εκεί που ο λαός μας έδρασε στην αντιπολίτευση. Έχετε όλες εσείς την δυνατότητα τώρα, με μια απλή αίτηση, να πάτε να ζητήσετε να σας εξτραφεί ο ψήφος πίσω. Είναι πανεύκολο, κανείς να μην έτσι. Γιατί για τους ίδιους λόγους που φύγατε από το Κουμπουέ, για τους ίδιους λόγους, Πούμε τώρα στο θέμα μας που έχουμε απόψε, σε ό,τι αφορά το ΚΟΕΦ, με ένα πιο πολύ μαγνησική που είναι το κράτος είναι όλος ακαλύπτος και άσφαλτος, παρά ότι άνοιξε αυτό το διάστημα ήδη, δηλαδή κάποιοι δεν πλήρωσαν το νερό, είτε εμείς καθυστερήσαμε σαν δήμο να του δώσουμε κάποια χρήματα που χρωστούσαμε. Πιο πολύ μαγνησική για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να μας ανησυχεί όλους μας. Όχι μόνο εμένα. Σε ό,τι έχει σχέση τώρα την καθαριότητα, ήμουν σαν λαϊκή σκύρωση που ήμασταν από αυτού που είπαμε να μην το δει σε ιδιώτε. Γιατί όσε φορέ το ανέλαβε ο Δήμο δεν είχε μείνει κανένα χωριό παραπονεμένο. Μα κανένα. Τα παιδιά δούλεψαν πολύ καλά, ετοιμότατα και έκαναν πολύ καλά τη δουλειά στο θέμα αυτό. Τώρα, αν μου βρει ένα χωριό που να καθαρίσει και καλά, εγώ θα πω δημόσια πρόσφαση χαρακτηριά. Δεν καθαρίστηκε κανένα νόμος. Μα κανένα. Όλα τα χωριά είναι μισά. Όλα τα χωριά μισά. Οι παιδιές χάρη στο ίδιο. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς βρίσκουμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ χρήματα για να αναθέσουμε σε ιδιώτες να μας καθαρίζουν όλο το Δήμο και δεν μπορούμε να δώσουμε σε παιδιά δικά μας μεροκάματα και ψωμί να καθαρίζουν κάποιος στο σπίτι. Πώς θα τους πάρουν, πρώτα με μαύρα, χωρίς να τα σφαλισμένοι. Κάτι τώρα γιατί, δηλαδή πώς θα τους πάρουν, αφού δεν έχουν την εγκρίση για να τους προσλάβουν, πώς θα τους πάρουν. Τα χρήματα που τα βρήκατε και πρόσφατα. Δεν κατάλαβες καλά, αυτό μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό, δεν είσαστε εδώ. Γι' αυτό είναι, μα με αυτή τη λογική σιγά σιγά θα τα παραχωρήσουμε όλα στους ιδιώτες. Να έρχεται κι ένας εδώ ο εργοδότης να μας κάνει κουμάντο για να μας κάνει σαν καταργημένα. Εκεί είναι ο δικούμας. Γιατί και πρώτα που ήταν ξέρω ότι δεν ήταν τόσο μάλλον. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Πολλούς δεν και μάλλα. Ναι, και άλλο ένα θέμα. Υπάρχουν κάποια γλυκή δρόμοι. Οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς. Και από ό,τι μου έχει πει ο κόσμος, ειδικά για αυτό το δρόμο που πάει από πάνω από τη μεγάλη κρίση στα σφαγεία, έχει τεράστιες ζημιές και δεν πάει μια φορά με δύο χαλίκια και ένα γκρέμι να προσπρώσει λίγο. Τώρα το πάνω του συνδεσίου. Πρέπει να το ξεπλογικό σα. Βεβαίω. Και ένα άλλο δρόμο, αυτό που πάει μέχρι το μήλο πέρα του. Στο νερό μου πέρα. Και αυτό έχει τεράστια προβλήματα. Δεν τα ανάγκη τα πέρα. Πήγε το κρύο τη Ελλάδα. Μα δεν αφήνει το κρύο. Πρέπει να πάει γιατί έχει σλαβού. Του πάνε πια σε καλή δεν γίνεται. Λοιπόν, οι ιδιώτες δεν θέλουν συμβασιούς, δεν θέλουν το προσωπικό μόνο, δεν μας δίνει τι να κάνουμε τώρα εμείς. Εγώ λέω,
τη στιγμή που έχουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρέπει και το προσωπικό να είναι μόνο. Δεν γίνεται. Ακούσατε ότι γίνονται προσλήψεις, μόνο μέσα. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα ο κύριος Βιολάτης έχει μέσο, ρε. Αλλά κάποτε πρέπει να σπάσει αυτό. Κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια προβλήματα. Κάθε χρόνο. Δεν έχουμε για την καθαριότητα, δεν έχουμε για τους δρόμους, δεν έχουμε για τα. Για τα σοβαρά θέματα, τι θα γίνει. Δεν πρέπει κάποτε να σπάσει εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάρτα. Κάποιος άλλος, κύριε Τούκα. Για το θέμα των καθαρισμών, των παιδικών χαρών, του καθαρισμού, όντως δεν έχει γίνει καλή δουλειά. Στις άκρες δεν είναι καθαρισμένες. Πίσω από τις κούνιες στο Βαντρόπουλο καθάρισμα. Γιατί πήγανε με σγούρα, πήγανε με σγούρα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν πήγε στο σπίτι, πήγε με τη σγούρα, καθάρισε και πήγε. Πήγε ο κύριος Κωνσταράς. Στον Αγρότο που πήγε πάλι ο δικός μας, ο κύριος Μπαζίνας και δεν καθάρισε καλά. Εκεί που είδα στην παιδική χαρά, δεν ξέρω ποιος επιτρέπει το έργο, δεν έγινε καθαρισμός. Οι άκρες όλες είναι καθάρισες. Να μην δίνουμε τσάπα λεφτά, να εγώ δεν ξέρω, να πάει να... Γιατί πέρα από τη σγούρα, θέλει και προσωπικό και με αυτά τα κορδόνια για να καταλήξει τον τσάκι. Δεν έχουν πια και στο σκάφο και στο παντρόφο. Μα δεν πήγε το συνέδριο, αυτό λέτε. Ο Μίλτς Ανάκας είναι άνθρωπο που πήγε. Πήγε το σκάφο, κύριε Τούκα. Πήγε το τρακτεράκι. Ναι, όχι, πήγε δικός μας υπάρχει το τρακτεράκι, όχι το συνέδριο. Σωστά κάνει κούνια ο Παναστήλ, που είσαι το δεύτερο. Μα ακόμα. Ξέρω να πήγε το δικό μας. Μα όχι, δεν πήγε, αυτό σας λέω. Αλλά γιατί να πάει το δικό μας, οπότε για να λάβει. Μα γιατί δεν πήγε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε για να το κλείνουμε το θέμα των χώρων. Στο Δήμο μας, κύριοι, υπάρχουν 31 και 1, 32 δημοτικά διαμερίσματα. Μία μέρα να κάνει το συνεργείο, μία. Δεν κάνει, σε μερικά χωριά δεν κάνει μία. Σε κάθε χωριό θέλει, είναι 7 άτομα, θέλει 32 μέρες. Ένα μήνα. Ξεκίνησαν ακόμα περίπου στις 8 του Ιουλίου και κύριε στις 10 μέρες τις μισές έφεσαι. Λοιπόν, λίγο υπομονή. Δήμαρχε, τι έχει το πρόβλημα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει σίγουρα να ιεραρχήσουμε ως εξής. Ο δρόμος του Μανδροτόπου από διαστάβαση προς Μανδρότοπο στον κάμπο έχει τέτοια κυκλοφορία που θα ξεκινήσουμε όταν γίνει ατύχημα. Έχει πολύ δρόμο. Για ποιο πράγμα για τον τόπο, έχεις και σκέφτε με αυτό. Ναι, με τον καταστροφέα που θα αρχίσουμε τον δουλεύουμε όλους πάνω με το προσωπικό και με τα χρονοδοπτικά. Κύριε Φράγκο. Μια ερώτηση. Ο κύριος Φράγκος. Α, εντάξει, κύριε Πέδρο. Στο θέμα του χώρου, όλοι έχουμε ακούσει, αλλά αυτό που είναι πριν, δήμαρχε, η διαφορά που εφέτωσε και εφαρμόζεται το σύστημα, με ποιο έγινε όλα τώρα, με ποιο λόγο. Θα σας το πω με να μας παρακολουθούν, με θα το πω. Όχι, όχι, δεν είναι πολύ κακό, είναι γνωστό. Είπε ότι ήταν μη δόκιμος αυτός ο περιβούμενος. Κατάλαβα εδώ τι είπα, μισό λεπτό, έκανα να δημιουργηθεί και σε ένα συμπέρασμα. Όπως καταλαβαίνω, αυτή τη στιγμή είναι μια κριτική από όσου είδε του Προέδρου. Και μένει του Συμβουλίου, οι δεν αφούμε ότι είναι κάτι δουλειά. Παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα για να ολοκληρωθεί η δουλειά πρέπει. Μάλλον για να κάνουμε τη δουλειά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά και να πούμε ότι ο προηγούμενο τρόπο που είχαμε και σύμφωνα και σε σύγκριση με αυτόν εδώ είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ένα πρόβλημα να τελειώσει. Δηλαδή να προσθέσει την ηλικία πρώτη. Προσυμφωνώ. Εγώ ήθελα να κρατήσω άλλο. Εσεί το κάνετε προφανώ για αυτόν τον λόγο που ξέρουμε όλοι γιατί τόσα χρόνια εγώ ξέρω τι κάνω. Οι δήμαρχοι, οι προηγούμενοι και οι δήμαρχοι μαζί με τους προέδρους βρίσκαν κάποια χρήματα, βρίσκαν κάποια συνεργεία διαμερίσματα, τους δίναν κάποια χρήματα και καθαρίζαν τοπικά ο καθένας. Και κεντρικά, ας πούμε, αυτό παρακαλώ να σου πει. Παράγω με όλα σας. Όλα. Να ξύσω την κόρη. Εδώ, συνεχίστε. Εγώ ήθελα να πω ερώτηση να τις κάνω. Αυτός ήταν ο λόγος μόνο. Ο λόγος είναι μόνο το πρόβλημα που είχαμε πάντα με το θέμα των Προέδρων ή των Συνεργείων ή των Υπουργείων. Για ποιο λόγο κάνουμε αυτό το πράγμα, η ερώτηση ήταν αυτή. Η ερώτηση έχει μια σαφή και συγκεκριμένη απάντηση. Ο τρόπος με τους οποίους δινόταν τα χρήματα στους Προέδρους ήταν παράνομος. Βρισκόταν ένας, έχουμε ένα οικονομικό τιμολόγιο, τώρα δεν δέχεται κανένας. Ναι, και δεν με πειράζει, αφού υπάρχει αυτή η ερώτηση, θα πάρετε και την απάντηση.
λεπτά, μόνο με εικονικό έργο γινόταν εκεί. Το εικονικό έργο όμως πρέπει να βρεθεί ένας τροποκόψερ. Τώρα πλέον με τη διάβγεια, με τον επίτροπο, με την εφορία, με την οικονομική κρίση, πρώτον δεν κάνει κανένα. Δεύτερον δεν είναι το σωστό. Γιατί μετά οι πρόεδροι, προφανώς και αυτοί, παίρνουν άτομα, μία σκαλισμένα, έλατε εδώ στο χωριό, να κάνετε τη δουλειά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακούστε για να το κλείνουμε το θέμα των πρώτων. Ειλικρινά μου κάνει φοβερή εντύπωση το ίδιο ακριβώ συνεργείο έπρεπε όλη την Οικουμανίτσα, τη Νέα Σελεύκεια, κλπ. Και δεν είχε κανένα απολύτω πρόβλημα. Τώρα εμεί εδώ πέρα έχουμε φέρει τα πάνω κάτω πριν, όπω είπε ο κύριο Πέλο πολύ σωστά, πριν ολοκληρωθούν οι εργασίε. Ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποια χωριά στα οποία έπεσε στην αντίληψή μου ότι η δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν τα χρονοκοπτικά, όπω να κόψουν τα μεγάλα κλαδιά στο πλάι, θέλουν να τα γίνουν τα χρονοκοπτικά. Τα χρονοκοπτικά όμω και δεν δουλειά. Τώρα που θα πάρουμε προσωπικό θα βγει έξω καταστροφέα. Θα βγει έξω καταστροφέα. Και πάλι με μεγάλη υπομονή από όλους σας, γιατί ξαναλέω είναι 32 δημοτικά διαμερίσματα εκεί. Ακόμα και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θέλουν την περιποίηση, παράδειγμα η Αλαταριά. Μπορεί να μην έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους, έχει όμως πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, χρειάζεται το κρέιτερ, επανειλημμένα με έχει ενοχλήσει και ο πρόεδρος και κάποιοι οι οποίοι έχουν εκεί τα ζώα τους, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τους αγροτικούς δρόμους. Άρα πρέπει λίγο να είμαστε λίγο κάτω. Πριν τελειώσει κάτι, να μην κάνουμε κριτική. Πριν τελειώσει κάτι. Υπήρχαν χωριά στα οποία υπήρχε πρόβλημα. Επανήλθε το συνεργείο, γι' αυτό είμαστε. Έχουμε επιβλέποντες, έχουμε αντιδυνάμους, ακούμε τις παρατηρήσεις και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Τέλος πάντων, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν δεν είναι όλο παράνομο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί νόμιμες πράξεις και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν με 150 ευρώ το χωριό να το κάνουν για λίγοι πρόεδροι και τώρα με 7 άτομα συνεργείο υπάρχει πρόβλημα. Συνέχεια. Και σε κάποια χωριά, κάποια άλλα, πήγα εγώ προσωπικά εκεί και τελικά καταλήξαμε ότι δεν ήταν τόσο τραγικά τα θέματα. Και ούτε είναι θέμα τώρα να φέρουμε τον Δήμαρχο γιατί μια στροφή ξεχάστηκε να καθαριστεί. Φωνάζει το συνεργείο αρμόδιο του Δήμαρχο και του λέει τι να πει, σου κάνει. Έτσι. Κύριε Πέτσικα, ρωτήσω. Πάνω σε αυτό το θέμα, σαν αρμόδιο του Δήμαρχο, συγγνώμη, το τοποθετώ λίγο. Βέβαια, ουσιαστικά έχω την εντύπωση ότι η Δήμαρχο έδωσε όλο το πρωτοβουλίο την απάντηση. Δεν πρέπει να κρίνουμε πριν τελειώνουμε. Σήμερα το συνεργείο, για παράδειγμα, ήταν στο προδρόμο. Έτυχε με την εσβήπευση των μηχανικών να πάμε για άλλο θέμα στο προδρόμο και βρήκαμε τα χώρα. Και φέρετε ο πρόεδρος ήταν εκεί, ενημέρωσε, έκανε τον κύκλο σε όλους. Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά αυτά είναι 7 άτομα, είναι ασφαλισμένα, παίρνουν 33 ευρώ. Να λένε τι να δείτε τώρα, έτσι. Δεν είναι ασφάλιστα, δεν είναι αρπανή. Είναι παιδιά από την γύρω περιοχή, είναι από το προδρόμο, από το Καλλιώτη. Παρατσιά και τα λοιπά. Είναι από την γύρω περιοχή, είναι και παίρνουν 33 ευρώ με κάμπο και το ένσημο. Που σημαίνει δηλαδή κατά μέσο όρο γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Για το προδρόμο συγκεκριμένα θα κάνουν 2 μέρες. Βάλτε τα θέματα κάτω και κοιτάξτε πόσα παίρνανε οι πρόεδροι για να καταλήξουν 2 μέρες. Α πούμε ένα παράδειγμα θέλω το χωριό μου, εγώ το προδρόμο συγκεκριμένα. Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή και βγαίνει ουσιαστικά το κλειδί και πάλι φωνάζομαι. Ενώ καθαρίζονται. Έχω παραδείγματα που να σα πω. Περιμένετε. Είχαμε κάποιες παραλήψεις. Ο πρόεδρος, εγώ έχω ρωτήσει εδώ με όλους τους πρόεδρους. Και στην πραγματική που είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, που έχει μια παράλυψη, δεν μπορούσε ο πρόεδρος να ανέβει, γιατί τα παραλυψία όταν ενημερώθηκε, θα ανέβει το επιδότατο, να ανέβει το συνεργείο, να τελειώσει 5 εκκλησίες, πολίδρους κλπ. Που δεν έχει πάει ακόμη να ολοκληρώσει, θα κάνει αυτή την παραλήψη. Ο πρόεδρος του παρατηρίου είναι εδώ. Το συνεργείο έφυγε. Ξαναπήγαμε με την εκπρόσωπο γιατί ο Καρδενιάς δεν είναι υπεύθυνος. Ο Καρδενιάς δεν ξέρω μπορεί να βοηθάει την κόρη. Εμείς μιλάμε με τη Ρούλα την Κότση, η οποία έχει καθαριστική εταιρεία και έχει πάρει επίσημα με δίπλωμα πτυχίου, πράσινο πτυχίο το έργο. Μιλήσαμε, πήγαμε με τον πρόεδρο μαζί με την κυρία Κότση, είδαμε τα σημεία, είδαμε τις παραλήψεις, κάναμε και κάποιες προσθήκες. Σας ρωτάω επειδή πήγαμε σε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσάκο, είδαμε στο χωριό την κυρία Ρούλα. Ό,τι παραλήψει ήταν, το κάναμε. Έγιναν και τα 4 στρέμματα επιπλέον από την. Που δεν τα έκανε παλιά το συνεργείο του Δήμου. Απαντήστε μου, για να ξέρω. Ορίστε. Η κλική έγινε η κλική δραστημένη. Με τον τελευταίο πάντα τον πρόεδρο, τον πλανήτηρο που δεν είναι εδώ, δεν θέλω να πει κάτι ονόματα άλλων πρόεδρων, που δεν είναι εδώ, ήταν το ίδιο ευχαριστημένο. Πήγε παντού σε όλα την κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα ασχολούμαστε με το κόψιμο, αν είναι το ύψος και τα λοιπά. Και εμένα πολλές φορές και σήμερα που έτυχε στον προδρόμο, τους έκανα παρατήρηση για το κόψιμο. Έχουν δίσκο, μπορεί να τέτοιο, μπορεί να πλήσει κάτω, υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυο. Αλλά σε γενικές γραμμές
Γιατί εγώ ακούω και άλλο παράπονα. Ακούω τους μισθούς να λένε ότι αντιδήμαρχε την προηγούμενη φορά που είχατε προσωπικό οχτάμινο συμβάσει, δεν δουλεύανε όσο δουλεύανε το εδώ. Αυτούς να μας φέρετε. Υπάρχουν όμως και δίστανται από ποιε ένας από που λέει «Α, καλύτερα με μόνους». Κύριε Μαρέτα, εμείς την καταστροφέα τον έχουμε έτοιμο. Δώσαμε 5.000, τον έχουμε ετοιμάσει. Εσείς όμως δεν ψηφίσατε τους διμηνίτες να πάρουν έστω και έναν διμηνίτη να βάλουμε τον καταστροφέα να σαρώσει από πολύδροσο μέχρι την ηλική τα πάντα. Περιμένουμε από στιγμή, από μέρα σε μέρα, να κάνουμε αυτή τη σύμβαση για 2 μήνες. Να ανέβει ο χειριστής του καταστροφέα πάνω να καθαρίσει τα πάντα. Αυτοί που λέγουμε θα ήταν προοδικό. Είναι φύση αδύνατο να φτάσουν δεξιά και αριστερά του δρόμου και να πούν μπουρνάρια, σικιές και καρυγίες. Είναι φύση αδύνατο. Πρέπει να το καταλήξουμε. Αυτά. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους. Η Πρόεδρε είναι ενημερωμένη. Θα πω κάτι εδώ που είναι ενημερωμένη. Κύριε Πρόεδρε, αν και με κάποιους κύριους τέλος θέλαμε τον κόσμο, θα πω να μιλάμε όλοι. Σκοπός είναι εδώ να εξυπηρετήσουν τον Δήμο, δεν είναι πιο συνολικός, πιο σύνολο επιχειρηματίας που θα παίρνει κτλ. Η ουσία είναι μία. Εμάς και ο Καλλικράτης προβλέπει μια αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών προέδρων των διαμερισμάτων. Δηλαδή, αν ο τοπικός πρόεδρος δεν κάνει εκείνο, δεν μπορεί να πάρει 500 ευρώ να βάλει 2 ανθρώπους στο χωριό, ταυτοχρόνως δηλαδή μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να κοπούν τα κόρτα σε 32 χωριά. Ενώ τώρα το συνολικό πόσους ανθρώπους έχει. Που λέει, 2 μέρες θα είσαι στο χρονό, κύριε Πέτσο. 2 μέρες θα είσαι στο χρονό. Τα κόρτα εδώ μεταξύ στο άλλο χωριό δεν μπορεί να περιμένει. Να περιμένει σε ένα δέντρο από μόνο του. Άρα μπορούσε κάλλιστα, μην σαν συγκριτική αρχή. Έχουμε δικαίωμα να λέτε τις απόψεις. Μα σας λέει, κύριε Πέτσο, συνεχίστε. Παρακαλώ. Συνεχίστε με τις. Συνεχίστε με το πρόβλημα. Επομένως, σας είπα, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε και προτάσεις. Τώρα αν θέλετε, σας είπα, κάνετε τις βάσεις, θα τις κάνω. Θα την βάλω εδώ και να φύγω. Θα βάλω μια βάση, εδώ και να φύγω. Κύριε Κούρτη, ολοκληρώστε. Παρακαλώ. Ως εκ τούτου, ο ρόλος που προβλέπει ο Καλλικράτης είναι πρέπει να είναι λαθρυνός του τοπικού, του εκάστοτε, του οποιοδήποτε χωριού. Δηλαδή τι δεν μπορεί, τι το παρά. Άρα ο νόμος είναι ρηματικός. Και κάτι πρέπει να κάνουμε σαν την κατεύθυνση. Δεν μπορεί να παίρνουμε εκπληκτικά πότε είναι παράνομο και πότε είναι μάλλον και πότε είναι καθαρά και λευκά. Το θέμα είναι πώς να εξυπηρετούμε. Νομίζω είναι σαφής. Τώρα, αυτός ο τρόπος που επιλέξαμε φέτος, επειδή απέτυχε ο περσινός, αποτυγχάνει και ο φετινός τρόπος. Αυτό αποτυγχάνει. Το συνεδρίο που είναι τα μία τα χόρτα ένα μέρο και πάει και εγώ 20 πόντους, βεβαίως και πάνε να πάνε τα λεφτά του συνεδρίου. Δεν είναι κακό προέλευμα αυτό που λέμε. Προτάσεις κάνουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κούρτη. Κύριε Τόκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή μας προκάλεσε ο Άντρος Μαρέτας, θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο πραγματικά. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν κατάλαβε ο Μάρκο που πέφτει πιο έτοιμο. Ο Τσίπρας το πρόβλημα της πέτρα της γενή. Πώς θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, θα πρέπει να συμπράξει αναγκαστικά το κυβέρνη. Πώς θα γίνει, η δεξιά αυτή, η δημοκρατία. Μα αν δεν έχετε καταλάβει ότι το πρόβλημα της χώρας της στιγμής είναι μια οργανισμός που έχει εμφανιστεί σε αυτή την πατρίδα μας. Έλεγε ο Αβραάμ Λίνκον ότι η ψήφος είναι πιο δυνατή από μια σφαίρα. Γιατί η σφαίρα προς εκτός απέναντι στο εχθρό, αλλά η ψήφος σκοτώνει το μέλλον των παιδιών μας. Αν κοιτάξει κανείς τις αναλύσεις, θα δει ότι πάνω από 60 ετών ψήφουν τέτοια μεγάλα χρώματα ποσοστά τρομακτικά. Είναι σαν υποκούντες δηλαδή οι γιαγιάδες, ο πατράτης μας, να σκέφτηκαν τη σύνταξη το πώς θα ζήσουν καλά μερικά χρόνια ακόμη και αγνώρισε πίσω τις επόμενες γενιές. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα ρησέμενα τα δουν πάρα πίσω. Όσον αφορά τώρα τα πόρτα, εντάξει, γίνεται έτσι μια ώρα για πόρτα. Ας αναβάλουμε επιτέλους και τοπική και τοπική πρόεδρε, και θεωρητικά, δεν θα μου ακούνε κάποιο δρόμο. Πώς θα γίνει, ευχαριστώ. Κύριε Γούσια. Δύο κουβέντες σαν και το θέμα που άκουσε πάρα πολύ για την καθαριότητα. Εγώ δύο κουβέντες θα πω και εμείς ακόμα καθημερινά εδώ στην παραγωγή που δούμε ότι δεν καθαρίζει ο συγκεκριμένος δρόμος, δεν καθαρίζει ο άλλος δρόμος, πιάσε να μοράνε τους κεντρικούς δρόμους κλπ. Υπάρχουν δρόμοι αυτή τη στιγμή στην παραγωγή οι οποίοι είναι καθάριστοι. Και καθημερινά δεχόμαστε παράπονα από τους πολίτες, ειδικά μέσα στην παραγωγή, οι οποίοι είναι καθάριστοι. Και προσπαθούμε να δούμε τρόπο ή να έρθουμε σε επικοινωνία με το τοπικό του κύριο Παπαδίδη εδώ πέρα να πούμε στο συνεργείο. Να πάμε να κάνουμε τα παράπονα μας μόνοι μας στο συνεργείο αυτό, στο οποίο είναι να βάλουμε τη δουλειά. Προτείνω την καθαρότητα, κύριε Πέτσο, κύριε Πέτσο, την καθαριότητα, που γνωρίζετε περισσότερο τους δρόμους της παραμυθιάς, να υποδείξετε στο συνεργείο
Τι δρόμοι είναι αναγκαίοι, θα μου δώσω κάτι. Πώς μιλάνε τα γενικά σημεία που θα καταλήξουν εδώ. Αυτό. Και ένα άλλο σημείο θέλω να πω πάλι του κ. Μαρέτας, ο Άρης, υπάρχει η ιστορική μύρη στα Σαμπέρια, η οποία είναι 2-3 χαλίκια, τα ξεπερνούν οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν με πολλοί κόσμο και αναφέρουν στους μύρους τα πράγματά τους. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι άμεσο αναγκαίο να αναφέρουμε τον δρόμο αυτόν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μούσια. Ο κύριος Μπάτης ο Παντελής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπου έχει διαπιστωθεί πολυμορία σε ό,τι αφορά στα κόστα, γιατί ο καθένας από εμάς άνθρωπος είναι, μπορεί να μην έχει κάνει παράδειγμα τη δουλειά του και από να φέρει τον λόγο. Θα παρακαλούσα μια πρόταση να επιστήσουμε την προσοχή στο συνεργείο, ότι επανερχόμενο στις κοινότητες και στην παραλυφιά, όπου έχουν διαπιστωθεί αυτές οι παραλήψεις, να ξαναπεράσουν. Και τέλος, δεν ξέρω πρόεδρε, θέλω να βάλω και δύο θέματα ακόμα. Τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν στα επόμενα συμβούλια. Το πρώτο θέμα αφορά την οριοθέτηση του ιστορικού κέντρου. Πολύ καιρός πέρασε από την διαβούλευση, έχουν περάσει οι μήνες που θέσαμε, έχει γίνει και εξοδική ανάλυση και περιστατωμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την κυρία Παρόλα και από εμάς. Καιρός είναι λοιπόν να αποφασίσουμε σαν σώμα την οριοθέτηση απλώς του ιστορικού κέντρου, η οποία απόφασή μας θα πάει στο Υπουργείο, στο ΙΠΕΚΑ ή στο Υπουργείο Πολιτισμού, ανάλογα θα επιλέξουμε και με τις συμβουλές της Αγγελικής Παρόλα, για να τελειώνουμε. Δηλαδή, ο ρόλος μας σταματάει εκεί. Αργότερα, μια επόμενη δημοτική αρχή που θα ψάξει να βρει χρηματοδότηση, θα βοηθήσουμε πάλι ο καθένας από την πλευρά. Ένα δεύτερο θέμα που μας απασχολεί σαν δημοτική κοινότητα και ήδη έχει αναφερθεί και με συμβούλους και με την κυρία Δήμαρχο και με αντιδημάρχους, είναι το θέμα της μετονομασίας του Δήμου. Δηλαδή, της προσθήκης του ονόματος της παραμυθιάς, Δήμος Σουλίου Παραμυθιάς και γιατί όχι και τριπλής ονομασίας. Δήμος Σουλίου Παραμυθιάς και Αχαίροντα. Υπάρχουν δεδικασμένα, όπως υπάρχει κάποιος στην Διωγή, αν δεν κάνω λάθος, οπότε και εμείς πρέπει να δούμε κάποια θέματα, να τα δούμε σωστά, γιατί δεν παραγράφεται, ας το πούμε, ή δεν δυσμονείται μια ιστορία χιλιάδων ετών, για να μην αναφέρουμε μετάχριστο, για να μην αναφερθώ και πρόχριστο, όπως είναι η παραμυθιά. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε όλοι ανοιχτοί στη συζήτηση και πρέπει σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε σοβαρά. Είναι δικαίωμά μας και πρέπει όλοι μαζί να ενσκύψουμε σοβαρά στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παντελή. Κύριε Γαρόφο. Ως προς το καθάρισμα των κόστων, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Πρώτον, δεν είναι ημερολογικά, ήρθε του συνεργείου και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και με πήρε τηλέφωνο κύριο Πέσο και εγώ ήμουν μετά από την 10.30. Εάν είναι έρχονται συνεργεία στο χωριά και οι τοπικοί δεν γνωρίζουν και μετά του δίνουν ευθύνε γιατί δεν επίβλεψε εσύ, γιατί δεν έγινε καλό, δεν κόπηκε το κορτάρι αυτό καλά, γιατί είσαι υποχρεωμένο να τον επιβλέψει και να του πει. Δυστυχώ, εγώ με 2,5 εκατοστάρικα που έπαιρνα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, 8 χρόνια συνέχεια, καθάριζα όλου του δρόμου με κορταφείο, παιδικέ καρέ και κανένα δεν παραπονιόταν. Και τώρα ήρθαν εκεί πέρα 6 και δεν καθαρίσαν ούτε το μισό χωριό. Και αυτό μηδέν. Τώρα η κυρία Δήμαρχο θέλει να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, α τα δικαιολογήσει. Και όταν μπορούσε να τα δώσει σε δύο εργάτε στο χωριό, δύο εργάτε στη Μελίνα, δύο στο Νιακόρι, δύο στην Καλυθέα εκεί πέρα, να πάρει και εκείνα τα παιδάκια, δύο μεροκάματα εκεί πέρα, α δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Πώς εκείνοι οι άλλοι μπορούσαν, δίνανε τα 2 εκατοστάρικα στους κάθε τοπικούς εκεί πέρα. Λοιπόν, ένα άλλο. Από ό,τι γνωρίζω, έμαθα και τον εκεί στο Νιαγόρε πάνω, έχουν πέσει δεν ξέρω τι χαλίκια σε δρόμους. Έρχομαι εγώ εδώ πέρα, ζητάω, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Έρχεται ο Χρήστος, ο Γιάννης ο Θανάσης, κατευθείαν την επόμενη μέρα πάνε και τους ρίξουν τα καλύγια, όμορφη και ωραία, στους στάβους μέσα. Και με πάω από το πλάδι να κάνω, α, δεν μου ρίξε και μένα ένα χαλίκι πρόεδρε. Πού λέω, γιατί που ρίξαμε κάπου, λέω, να, εκεί πήγε έξε, στο Χρήστο του Τίνου, ένα του Τίνου, λέει, εκεί πέρα, λέει, και λέει, στο Αλού, στο Θανάση, στο Θεό. Λέω, δεν ξέρω απολύτως τίποτε τούτο. Πήγε το συνεργείο, προχθές, στο Λιοφόρι, να καθαρίσει. Εγώ ανημέρωτος καθόλου. Την επόμενη με φωνάζα μου λένε, δεν πέρασε να καθαρίσει και αυτό το δρόμο εκεί πέρα μου λένε. Ποιο παιδιά λέω. Να λέει, αφού ήταν το συνεργείο εδώ καθάρισε. Δεν ξέρω τίποτα, απολύτως. Εάν είναι έτσι, πέστε μου, να μην με ζητάτε στις ανάγκες, να μου φέρετε χαρτιά εκεί που δεν μπορείτε. Όχι, δεν μπορείτε, δεν θέλετε. Να,
πώς να το πω, να βάλετε και τόσο πολύ κάτω το κεφάλι, να σπάσετε το κεφάλι σας. Α, ας πούμε στον πρόεδρο να μας φέρει εκείνο το χαρτί, να ξέρει ποιος είναι εκείνος, ποιος είναι άλλος. Δεν γίνεται έτσι. Εδώ είπαμε, αν θέλετε να υπάρχει μια συνεργασία, δεν θέλετε, πες μου, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, ναι, πες μου ότι είσαι το μαύρο πρόβατο. Ένα, πέρσι είχαμε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα, έχουμε βάλει το νεκροταφείο. Και συζητήσαμε εκεί πέρα. Έχω ενημερώσει, δεν έγινε τίποτε φέτος στο χωριό, φέτος ακόμη τίποτες. Έχω ενημερώσει τον κύριο Πανταζή. Το νεκροταφείο μου είναι, αν θα πεθάνει κάποιος, θα καλέσω τον κύριο Πανταζή και την κυρία Δήμαρχο για να μας υποδείξει πού θα το πάρουμε. Έχουμε κάνει, έχει έρθει ο μηχανικός του Δήμου, έχει κάνει μια μικρή μελέτη, έχουν βάλει 12.000. Το οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, έχουν πάει και αυτά στα χαρτιά, στα σιρτάρια, δεν σε βρίσκονται. Θέλουμε επέκταση και διαμόρφωση του χώρου. Αν θέλετε, ας το κάνετε. Δεν θέλετε, μην το κάνετε. Και να, αν θέλετε, το λεωφορείο που πηγαίνει την Παρασκευή μέχρι και την Τρακοτήρια. Επιστροφή, αν θέλει, δώστε μια εντολή να εξυπηρετεί και τη Μενίνα, διότι επειδή δεν υπάρχει συγκοινωνία αυτή την ώρα, πέστε εκεί πέρα στον οδηγό, εάν θέλετε, να εξυπηρετεί και τη Μενίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να μιλήσω εγώ, να ευχαριστούμε τον κύριο Γαλόφο και για τις παρατηρήσεις και για όλα και νομίζω ότι αυτό δεν το έχει ζητήσει το τελευταίο στο. Δεν έχει πάει στο δημαρχείο. Σα το έχει ζητήσει, κύριε Πέτσο. Για ποιο πράγμα δεν έχει πάει. Για το λεωφορείο. Για το λεωφορείο. Το παθέτα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάποιος απλώς το κάνει. Κάποιος άλλος από τους προέδρους. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο στο συνεργείο. Με ελοχλήσαν πρωί-πρωί. Αλλά το συνεργείο θέλει από τον κάθε πρόεδρο επιτήρηση. Δηλαδή, έφτασε μέχρι την άκρη του κόλπου και μέχρι την δηλαδή, και δεν συμφωνώ όμως με τον κύριο Ντόπο που λέει και οι προέδροι εθελοντικά με αυτό που κόφτανε. Κύριε Ντόπο, τι να κάνουμε, να πάρουμε τα μηχανήματα στην πλάτη εμείς, να πάμε κόψουμε τα βοστάρια, εγώ το έκανα. Εάν όμως με το μηχάνημα με χτυπήσει κάτι εμένα και μου κάνει το μάτι, ποιο θα με πληρώσει. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Μάρκο. Εγώ θα ήθελα όταν έρθει το. Όταν φτιαχτεί το μηχάνημα καταστροφέας, να δείτε κάποιο τρόπο να μπορεί να βλέπει πίσω από ένα σώμα. Γιατί έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Οι κεντρικοί δρόμοι έχουν κλείσει όλοι. Και πρέπει. Δηλαδή, αν πάει. Αν είναι μόνο για ένας οδηγός, δεν θα προλάβει. Ή θα πρέπει να δουλέψει περισσότερο ή κάπως το βλέπει. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Κάποιος άλλος όμως ο πρόεδρος. Ενημέρωση για την διεύθυνση. Εσείς να μας πείτε. Εσείς είστε. Όχι, δεν υπάρχουν λεφτά με την Ουσπέλη. Όχι, εσείς είστε οι πρόεδροι και περνάω από εσάς εγώ. Όχι, εγώ σας ρωτήσω. Ότι είπα δεν υπάρχουν λεφτά. Και τώρα το ποσό έχει αυξηθεί. Δεν υπάρχουν λεφτά. Εσείς από πού το ακούσατε. Από εσάς τι. Από εσάς. Και το ποσό θα μεγάλο το πανηγύρισμα. Το πανηγύρισμα. Σε διάστηκα. Εσείς είστε δίπλα. Δεν έχετε πάει καθόλου. Ωραία, λοιπόν. Την επόμενη φορά θα σας ενημερώσω. Κύριος Πρόεδρος. Κύριε Μάρκο. Όσο θα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, εσείς δεν είναι συγκεκριμένα, οι ανομαλίες αυτές κάποιες πρόβλημα θα τα δούμε μπροστά. Τα παράπονα δεν θα υπάρχουν ποτέ. Για να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα, να γίνει μια επιτροπή από τον Δήμο για μελλοντικά, δεν μιλάω για σήμερα, αυτό που είναι ήδη. Να πάει στο κάθε χωριό με τον πρόεδρο και να κανονίσει για τον χρόνο. Πόσα λεφτά οι κεντρικοί δρόμοι, δηλαδή το Παγκράτη έχει 30 δρόμους, θα πάμε στο χωριό, τον Άγιο Νάτο, τον Κάμπο, άμα πάει στα τότε, 2.000 δρόμους. Θα κανονίσουν τους δρόμους τους κεντρικούς που αφορά το διαμέρισμα, αυτούς που αφορά μέσα το χωριό. Και εκεί, καθορισμένο με τον πρόεδρο, να είναι σημειωμένα να ξέρει κάθε κοινότητα που χρόνο πρόεδρε έχει αυτός ο δρόμος και καμένα κάθε χρόνο θα έχουν τέτοια προβλήματα. Όχι τούτο δεν τόπο και εκείνο δεν τόπο. Αρκεί να τοποθετήσουμε τους δρόμους και ο κύριος είναι
διότι κάθε πρόεδρο λέει έχω και εκείνο. Έχω και εκείνο και τον παρέκα. Σε εκείνο. Δεν είναι συγκεκριμένα. Θα τα κάνει τρεις τρόπους. Θα σε βαλίω δύο τρόπους. Δεν θα κάνει πέντε τρόπους. Όχι είναι να γίνει μια σωστή καταγραφή. Τότε θα αποφύγουμε τα λεφτά. Ευχαριστούμε κύριε Μάρκο. Κύριε Βολότσε. Όπως στο Καρδίκι υπήρχε ο Χρήστου που ανέφερα αναθέταμε
και γινόταν κανονικά, γι' αυτό γινόταν και ο καταρρισμός της τριβή που είναι του τοπικού πρόεδρου. Η τοπική πρόεδρη που λέει ο κ. Κούρτης που αναφέρει ότι ο Καλλιτάτης δεν έχει προβλέψει, έχει προβλέψει ο Καλλιτάτης. Παίρνουν την πάγια προκαταβολή, πληρώνουν τον εργάτη που είναι εκεί και τους κόβει την απόδειξή του. Δεν είναι απόλυτο ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Είπαμε ότι θα τα θέσουμε εκεί. Και ούτε εμείς είπαμε ότι το συνεργείο δεν έκανε καλά τη δουλειά. Είπαμε να τελειώσει κάτι και να δούμε αν έκανε σωστά τη δουλειά ή όχι. Αυτό το είπαμε από την αρχή. Αλλά υπήρχε και ο άλλος ο τρόπος που θα εξυπηρετούνταν οι εργαζόμενοι στο κάθε τοπικό ενδιαφέρον. Κύριε Βαρέτα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να ελέγχουμε. Και δεν είμαστε να ερχόμαστε να πίνουμε τον καφέ μας τον άλλο μας και να φέρουμε. Και να ελέγχουμε τα αρνητικά. Αυτά που γίνονται σωστά. Τα σωστά τα βλέπουμε και καλά και γίνονται. Αλλά να γίνουν και τα λάθη σωστά. Αν δεν κάνουμε και αυτό το ρόλο μας, δεν τον πει. Λειτουργήσουμε εδώ μέσα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη. Τώρα ο κύριος Πέτρος είναι υπεύθυνος για το έργο αυτό, είπα από όλες τις κοινότητες, μια κοινότητα λέει, ήρθαμε και ξαναγυρίσαμε και την καθαρίσαμε την τρίτη χαρά. Για τις υπόλοιπες 30 τις πάρουν ποτάμι. Μα εγώ λέω όλα τα χωριά που είναι παράπονα. Δεν πρέπει να έχουμε εδώ τα κοπούμενα. Μα λένε κοιμόσαστε μέσα, τι κάνετε. Δίνετε λεφτά στο χαμό. Θα δίνετε σε δικούς σας ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή είναι δικοί σας ανθρώποι. Δεν καθαρίσατε, δεν κάνατε, δεν καθαρίσατε μερικές και δεν καθαρίσατε τις ανθρώπες. Τώρα πας στα χωριά σας. Έλειος δηλαδή τώρα, έλειος. Δηλαδή, έλειος. 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 Προκειμένου να καταθέσουμε στο πρόγραμμα εξοικονομώ
παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μονώσεις επενδύσεις τείχων, θερμομόνωση, χρωματισμούς επιφανειών, αντικατάσταση χρωμάτων και υγειαλοπινάκων, με νέα πιστοποιημένη υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης με την αντικατάσταση διάρκεια, εισαγωγή αυτοματισμών στα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης και αντικατάσταση του χρωμάτων, το οποίο έχω αναφέρει, καθώς επίσης και το θέμα της αλλαγής σκέπης στο Δημοτικό Σχολείο Βούλγαρη. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να συντηρήσουμε το Σχολείο Βούλγαρη, το οποίο σηματοδοτεί κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη μας και όχι μόνο, για όλο το Δήμο, το οποίο βρίσκεται σε μια φάση που πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Επειδή η καιρή είναι δύσκολα και τα πράγματα περίεργα, ένα τέτοιο πρόγραμμα φαίνεται θα μας δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσουμε σιγά σιγά την αναβαλαίωση και τέλος πάντων να προσδώσουμε στο κτίριο την έγκλη και αν θέλετε να μπορούμε, μιλώντας πλέον διαφορετικά, να προσεγγίσουμε και τον ενεργέτη για να έχουμε και τη δική του ηθική πρώτα ή και υλική στήριξη. Παρακαλώ λοιπόν σας να το θέμα, είπε πρόεδρε, όπως ήδη ουσιαστικά το ανέλησα, να δει το πρόγραμμα λίγη στην άλλη εβδομάδα. Αύριο το πρωί η Περιφέρεια Υπήρου περιμένει στην ειδική της Ειδική Επιτροπή να δεχτεί και αυτή την προγραμματική σύμβαση. Σήμερα το μεσημέρι πήραμε στο χέρι μας την προγραμματική σύμβαση και παρακαλώ πάρα πολύ το Σώμα να δεχτεί να συζητηθεί το θέμα και με βάση την εισήγηση που ήδη έχω κάνει να αποφασίσει για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σχολείου και Δήμου και Περιφέρειας Υπήρου, προκειμένου να γίνει αυτή η παρέμβαση, να κατατεθεί το πρόγραμμα. Παρακαλώ το Σώμα να αποφασίσει για το θέμα που ανέφερε η κυρία Δήμαρχος για εκτός προϋπηρεσίας διάταξης. Συμφωνεί το Σώμα το θέμα να συζητηθεί. Ομόφωνα. Ζητάω λοιπόν να ψηφίσετε τη σύμβαση προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή Ενότητα Θέση Προωτείας, προκειμένου ο Δήμος Σουλίου να καταθέσει στο πρόγραμμα παρεμβάσει εξοικονόμηση ενέργεια σε υφιστάμενη δημοτικά εταιρεία και υποδομέ στο Δήμο Σουλίου. Και ψηφίζουμε ομόφωνα. με το τέλος της διαδικασίας αυτής, περνάμε στα θέματα ημερησίας διάταξης. Ο κύριος Χρήστου, ο συνάδελφος κύριος Χρήστου και η κυρία Τσίμαχου Καλήνικα έχουν προσέλθει στις συνεδρίες. Θέμα πρώτο. Καθορισμός διαδικασίας μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013. Εισηγητής αντιδήμαρχος κύριος Πανταζής. Εισαγωγικά, θα επιτρέψετε να πω σε μια αποστροφή του λόγου που έρχεται να διεύθυνε τον ομάδο κ. Μπορότσης. Πρέπει να σας πω κ. Μπορότση ότι προσωπικά με τον κ. Πανταζή δεν πρόκειται να συγκεντρωθήσουμε ποτέ γιατί μας χωρίζουν τεράστιες ειρωνικές διαφορές. Από το σχολικό έτος 2012-2013, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, φαίνεται καθαρά ότι η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών έρχεται στους Δήμους και προκειμένου στο Δήμο Συνήθως. Απόψε εδώ πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για το είδος της μεταφοράς των μαθητών που πρέπει να κάνουμε. Και επειδή εμείς εδώ στο Δήμο δεν έχουμε πολλές επιλογές, γιατί δεν έχουμε ούτε αστική συγκοινωνία, αλλά ούτε και ίδια μέσα μεταφοράς, άρα λοιπόν ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προχωρήσουμε για τη μεταφορά των μαθητών είναι η προκήρυξη μειονοτικού και αμορφισμού για τη μεταφορά των μαθητών. Και απόψε θα πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε βιοδοτικό διαγωνισμό για τη μεταφορά των μαθητών. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αργήσει πρώτα σημαντικά, γιατί αυτός ο βιοδοτικός διαγωνισμός που πρέπει να κάνουμε εμείς ξεπερνάει για τις 500 χιλιάδες
και με βάση την εγκύκλιο διαγωνισμό που υπερβαίνει και τις 200.000 θα πρέπει να δημοσιευθεί και στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών, που σημαίνει ότι αυτή η διακήρυξη του υπουργείου του βιοδοτικού διαγωνισμού θα ξεπεράσει τις 52 μέρες. Αυτό λοιπόν πρέπει να πάρουν απόψη απόφαση για να προκλήξουν τον βιοδοτικό διαγωνισμό για την μεταφορά των καθηγών. Αυτά περνάνε. Αν θέλετε κάποια πληροφορία περισσότερη, μπορώ να σα τη δώσω. Κύριε Παπά, κύριε Μαρέτα, κάποιο από του συναδέλφου. Οι τιμέ είναι οι ίδιε με την προηγούμενη. Ναι, κύριε Ντούκα, δυστυχώ το συνδυάζουμε. Είναι το ίδιο. Και σε μια επικοινωνία που είχαμε πριν από ένα μήνα με το Υψηγείο και του ανέφερα στο θέμα της κοστολόγησης των δρομολογίων, μου είπαν επιλέξει ότι εμείς προτείναμε μια αύξηση στο κοστολόγιο των δρομολογίων κυρία στις ορεινές περιοχές και στα κοντινά δρομολόγια, όπως έχετε εσείς πιθανώς στο Δήμο σας, που έφτασε γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι η τρέντο δέκτο. Και άφησαν τις τιμές όπως είπε. Κύριε Πολώση. Ναι, απλώς το εισηγητή θα ρωτήσω. Πόσο θα κοστίσει αυτό για το 2012-2013 και με τι μεταφορά σύγκρουση χρέου, ταξί, τι χρήση Η μεταφορά των μαθητών θα γίνει με λεωφορειακές γραμμές μισθωμένες. Γιατί εδώ στο Δήμο Σουλίου, δρομολόγιο τακτική συγκοινωνία κοκτέιλ έχει μόνο μία γραμμή, Ποταμιά Παραζικά. Και μόνο με αυτή τη γραμμή μπορούν οι μαθητές να μεταφερθούν με το ειδικό μαθητικό δελτίο. Όλα τα άλλα πρέπει να γίνουν με μίσθωση των μεταφορικών μέσων. Και έχουμε λοιπόν γύρω, από ό,τι ξέρουμε, γύρω στις 12 λεωφοριακές γραμμές, και γύρω στα 60 και λίγο παραπάνω, 62 μεταφορά προπολόγια μεταξύ. Πόσο θα κοστίσει αυτό, πόσο θα κοστίσει η μεταφορά, μπορώ να σου πω γύρω στις 600 και πλέον χιλιάδες. Πόσοι μαθητές είναι στο δημοτικό σχολείο, πόσοι μαθητές.
τηλεφωνική εγκατάσταση, πρόσβαση όπως λέει και μέσα και για άτομα με ειδικές ανάγκες και επιπλέον θα έχει και θα πρέπει να έχει και κάποια υλικοτεχνική υποδομή. Στο να λέμε υλικοτεχνική υποδομή, θα είναι τελείως για υποδοσιστές και αυτά που πρέπει να χρησιμοποιούν. Εδώ στο Δήμο το δικό μας, σαν τέτοια σχολεία που μπορούν να κάνουν τέτοιο διαβίου μάθησης, είναι το Γυμνάσιο της Παραμυθιάς, που είχε το εσπερινό πριν και έχει όλες τις προϋποθέσεις να τη δημιουργήσει, το Δημοτικό Σχολείο της Παραμυθιάς, το Δημοτικό Σχολείο του Αγέννητα, στο οποίο, στο Καρνέκι, το οποίο λειτουργεί σχολή Μονέα κιόλας, και το Δημοτικό Σχολείο της Λυκής. Θα έλεγα ότι καλό είναι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο απόψε να προχωρήσουμε αυτή τη δράση να δημιουργηθούν εδώ και στο Δήμο Συγείου αυτά τα κέντρα για την μάθηση, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο έχουν να προσφέρουν κάτι να δώσουν του αντίστοιχου κατοίκου και όχι να δημιουργήσουν ίσα άσχημα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να πάρουμε απόφαση απόψε εδώ για τη λειτουργία αυτών των κέντρων για την μάθηση στα συγκεκριμένα σχολεία, είπα, που μπορούν να τα δημιουργήσουν. Ερωτήσεις. Κύριε Γκέγκα. Ναι. Κύριε Παρασί, υπάρχει άλλη έξτρα επιβάρηση για το Δήμο και την Υπουργία αυτών των τμήματων? Ή μόνο η υλικοτεχνική και η αίθουσα? Αυτά, ναι, κύριε Γκέγκα, είναι μόνο αυτά που είπα. Να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή η αίθουσα με αυτά τα πράγματα, αλλά και άλλη επιβάρηση, όχι. Το θέμα, το κύριε Μαρέτατς. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Ήθελα να πω το εξής. Θα περίμενα τον κύριο Πανταζή σαν εκπαιδευτικός. Αντί να κάνω και να διαβάζω αυτή την εισήγηση. Δεν τη διάβασα, που σημαίνει ότι είχε διαβάσει. Να κάνει μια πρόταση προς την κυβέρνηση να αναβαθμιστεί η δημόσια υγεία και η παιδεία, να παρέχουμε σωστή μάθηση στα παιδιά και να αφήσουμε όλα τα άλλα τα κόμματα. Ξέρεις τι λέει το ρητό, μάθε γέρο γράμματα τώρα στα γεράματα. Ξέρεις από τι βγήκε αυτό και από πότε έχει γίνει αυτό. Γιατί να κοιτάξουμε να φτιάξουμε μια παιδεία καλή. Να μπορούν τα παιδιά από τότε που ξεκινάνε το σχολείο μέχρι από τότε που θα βγουν από το σχολείο να βγουν σωστοί ανθρώποι και μορφωμένοι, κοιτάμε με διάφορα κόλπα να περνάμε τον καιρό μας και να αφήσουμε τη δημόσια παιδεία να ξεκαθαρωθεί εντελώς. Και εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο προηγούμενο και τι αποτέλεσμα έχει, πώς το παρακολούθησαν και τι βγήκαν από πέρα. Και πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε στη σημερινή εποχή ένα σωρό νέοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και καταλήγουν το σχολείο ακόμα και από το δημοτικό. Άσε τα υπόλοιπα στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο. Αν αυτό σας ικανοποιεί και θέλετε να εφαρμόσετε μια καινούργια μέθοδο για να μάθετε για τους γερόντους γράμματα. Σύντροφε Άλλη, αν με ρωτάτε εμένα ή και εδώ μέσα τους παρισταμένους, αν είναι ευχαριστημένοι από το σύστημα παιδείας και από αυτό που παρέχει σήμερα η πολιτεία τον εκπαιδευτικό κόσμο, συνολικά διδάσκοντες και διδασκομένους, έχω να σου πω κάθετα όχι. Σαφώς. Όχι. Δεν είναι το σύστημα. Αν θέλεις εδώ πέρα να συζητήσουμε εδώ πέρα και να αναλύσουμε γενικά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, εδώ δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Γιατί παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, τι μεταρρυθμίσεις, τι αλλαγές, να τα συζητήσουμε. Με κανένα πρόβλημα εγώ. Αλλά επειδή εγώ έχω ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που λέγεται Δημιουργία Κέντρων Διαβίου Μάρτυρα, που θέλει να προσφέρει σε κάποιους ενήλικες κάποια ενημέρωση, είτε από ψυχολόγους, είτε από κοινωνικούς λειτουργούς, είτε από άλλους εκπαιδευτικούς άλλων υποτήτων και να μάθουν αυτοί και κάποια πράγματα,
που θα είναι χρήσιμα και για τα παιδιά μου, αλλά και για την κοινωνία, αυτό λέω να το κάνω μέσα στην έργα. Και αυτό θα κάνω και για το διαβίωμά μας. Αν λοιπόν εμείς σαν Πολιτικό Συμβουλίο μέσα σε αυτό ειδικά που αντικείται το κοινωνικό μου, θέλουμε να τα δημιουργήσουμε, να πάρουμε το πράγμα να τα δημιουργήσουμε. Δεν θέλουμε, είναι άλλο ζήτημα να μην τα δημιουργήσουμε. Επάγγελμα τα λουμπάνω. Συνολικά, αν θέλετε να συζητήσουμε το θέμα της παιδείας, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την παιδιά. Παρακαλώ. Κύριε Στάρκο. Όχι. Όχι. Ευχαριστώ, κύριε. Το πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι αν δεν θα τον στείλει αυτό, υπάρχει στον κάθε που να χρησιμοποιήσουν τις ειδικές και δημόσιες εκπαίδευσης. Άλλο το ένα. Άλλο το άλλο. Και το πει, και εκείνο τι αφιέρετε. Δεν σημαίνει φίλε ότι αν κάνουμε αυτό, θα υποβαθμίσουμε την δημόσια εκπαίδευση. Αυτή είναι η πρώτη. Προσπαθούμε να την αναβαθμίσουμε, αλλά έτσι. Α είναι, δεν είναι, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο μαζί. Και πα περιπτώσει όσο για σύγκριση. Όταν ξεκινάει κάτι, κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή που σε ρωτάει. Είναι σαν ότι όταν συζητάμε, ξέρετε, την υπηρεσία για κάποιου ανθρώπου, μάλλον δεν υπάρχει κάποιο πώ θα χτίσει την υπηρεσία. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Και ψηφίζουμε. Κατά πλειοψηφία. Ψηφούντος του κυρίου Μαρέα. Θέμα τρίτο. Απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβουλίο της θέσης Α2 Ράπτη στο αγροτομάχη 21 της Κυρκής. Η συγκεκριτή κυρία Μήμαντο. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με βάση την αρχηγά 146 του 2012 απόφαση, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε η αριθμό, με αριθμό 82-26 του 2012, πρόκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο για την εκμίσθωση τη θέση Α2 Ράφτη και περιπτέρου σύνολο 156 τετραγωνικά μέτρα και λόγου του χώρου στο αριθμό 21 Ροντεμάχη της τοπικής κοινότητας Δυτικής. Γνωρίζετε τις διαδικασίες δημοκρασιών, πώς εξελίχθηκαν. Η ενημέρωση έγινε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για 5 μέρες οι ενδιαφερόμενοι, γιατί μάλιστα 2 θέσεις είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουμε και εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όλη τη δημοκρασία επέβαλαν, να καταθέσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά, ζητώντας τη θέση Α2 για Ράφτη, και με ποσό καταβολής, το ποσό το οποίο είχε οριστεί από τη δημοκρασία, στο 2.000 ευρώ. Στο Δήμο μας υποβλήθηκε μία αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 8743 στις 13/7/2012, εμπρόθεσμα, από τον κύριο Μάρκο Λία, και παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την εκμίσθωση της θέσης Α2, όπως προέβλεπε την αρχή διαδικασία, με απευθεία συμφωνία, σύμφωνα με την αριθμό 38/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθμό 146/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και παρακαλώ λοιπόν να αποφασιστεί σχετικά αυτή η διαδικασία. Κύριε Παπά, εμείς και στις προηγούμενες συνεδρίες, κύριε Πρόεδρε, είχαμε την άποψη ότι αν ήταν μόνο ένας ο ενδιαφερόμενος να το πει αλήθεια διαφορετικά να γίνει δημοκρασία. Αφού δεν υπάρχει αντίθεση, βεβαίως και λέμε να το πει στον αριθμό που έχει κάνει. Αλλά λέμε όμως ότι το πρώτο καλό θα ήταν να βγάλουμε και μία θέση ακόμα, μήπως και δεν είναι κανένα άλλο. Δεν υπήρξε κανένα. Ενημερώνω το σώμα ότι η διαδικασία αυτή έχει τραβήξει περίπου 2-2,5 μήνες. Παρά τα διάφορα που φημολογούνται, τα οποία δεν θα ήθελα κακώς να αναφέρω κιόλας, κανένας άλλος απολύτως δεν ενδιαφέρει. Κύριε Μαρέτα, κάποιος άλλος από τους συνάδελφους, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Ομόφωνα, κατά πλειοψηφία, πλειοψηφούντος του κύριου Μαρέτα. Θέμα τέταρτο. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής κύριος Μαρκούρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρο.
επιτρέψετε μου να ζητηθώ την αναμόρφωση του πρωτοβουλίου του Δήμου όσον αφορά το τοπικό πρόγραμμα και την τροποποίηση του τοπικού προγράμματο. Συγκεκριμένα πρέπει να υπομονηθεί το τοπικό πρόγραμμα του Δήμου και να γραφτούν σε αυτό κατά προτεραιότητα τα έργα. Πρώτον, αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ίδρυσης Κλικής με ποσό 4.000 ευρώ. Υδρομάστευση στο Μούνεση με ποσό 5.000 ευρώ. Επισκευή ανάπλαση παραδοσιακού ρολογικού πόλης παραδοσιακού. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεστούν άμεσα λόγω έναρξης της θερινής περιόδου και των μεταξυμένων αναγκών για ίδρυση. Η πίστοση που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα μεταφερθεί από το έργο αποπεράδοση αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυσης της Αμπινίκης, το οποίο δημοπρατήθηκε και μετά την έκπτωση που δόθηκε, προκλήθηκε ένα υπόλοιπο και μια εγγεγραμμένη πίστοση του έργου του ποσού των 10.000 ευρώ. Προκοπήση προπολογισμού ως προς τα έσοδα, στο κωδικό 1411 προϊόν δώρεα Α πρέπει να γραφτεί το ποσό 5.000 ευρώ, το οποίο το όρισε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Το έγγραφο ότι στο Δήμο μας για κάλυψη μέρος των δαπανών επισκευή του παραδοσιακού ρολογίου της Παραδοσιάς, για το οποίο και το Συμβούλιο το αποδέχτηκε με την απόφαση του με τον αριθμό 66-2012. Έχουμε μια αύξηση εσόδων στους 5.000 ευρώ. Ως προς τα έξοδα, έχουμε μια κίνηση των μεταβατικών κεφαλαίων, 5.000 σκέφτες των εξόδων, 12.200 σκέφτες των εξόδων, από περάπτωση αντικατάσταση του Δημοκρατικού της Αμπινίκης, 4.200 σκέφτες των εξόδων, για μόνο τους καταδελίτες των του καταστήματος έως εκεί ακούσει της πρώτης αγωγήτας και όλο αυτό εκτελέστηκε και το ποσό αυτό είναι υπόλοιπο. 2.271 και από ο Μπολώσης έχει τελειώσει τη συζήτηση με τον κύριο Παντανή, μπορούμε να συνεχίσουμε τους σκέφους των εξόδων. Έχει άλλο ενδιαφέρον σημείο. Αντικατέστραση με αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυσης του τοπικού διαμερίματος της Αγγλίας και του Παραμυθιάς, πλησιάζει το ποσό αυτό εκ παραπομής πληρώθηκε από το κωδικό 30-83-12 και πρέπει το αντίστοιχο ποσό να μεταφερθεί αυτό για να εκλογήσει. Έχουμε μια αύξηση από το χρονικό κεφαλαίο από 5.000 συν 12.200 συν 4 συν 2 συν 23. Από το μαθηματικό κεφάλαιο πρέπει να μεταφερθούν τα παραπάνω ποσά για την ενίσχυση των κωδικών. Δεν ανάγκη πιστό που θα τη διαβάσω όλα. Ύστερα από το παραπάνω μαθηματικό έχουμε μια αναμόρφωση του προπονητικού του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 και αυτό εμφανίζει την εξή εικόνα. Έσοδα 11.094.465, έξοδα 11.097.468, το αποτελεσματικό κεφάλαιο 6.37.047. Η οικονομική υπηρεσία ύστερα από τη συνεργασία με την εθνική υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα εργασιακά γεγονότα και τις ανάγκες που προέκυψαν του Δήμου από την κατάρτιση και την ψήφιση του προπονητικού μέχρι σήμερα και τους παραγράφους και που αναφέρω εδώ, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της δωρεάς της Τράπεζας της Ελλάδος, την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και την αναμόρφωση του προπολογισμού του Δήμου του έτους 2012, όπως αναφέρεται παραπάνω. Παρακαλώ τον Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Κύριε Παπά. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αντίρρηση ως προς την τροποποίηση του προπολογισμού, γιατί βλέπουμε ότι δεν παίρνονται ποσά όπως την προηγούμενη τροποποίηση που μπορούσαν να δεθούν απευθείας και έχουν τελειώσει τα έργα αυτά. Ενώ συζητήσαμε μία ώρα πριν την καθημερινή γνώμη των χώρων και αυτά, και τα λεφτά, τα 7.400, αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη φορά πάρθηκαν από το πιο διαμέρισμα. Επίσης, προστάω μια απάντηση, γιατί μου είπατε από πού θα δεθούν τα λεφτά.
τον κερδίζει ο κ. Ντούκας, από το αποθεματικό κ. Ντούκα που είναι 37.000 ακόμη και τώρα. Το αποθεματικό είναι 37.000, από εκεί θα βρίσκω. Θα ψηφίσουμε την προηγούμενη. Κύριε Μαρέτα, κάποιος άλλος από τους συναδέλφους. Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους. Το θέμα τίθεται στην ψηφοφορία. Και ψηφίζω. Παρακαλώ, ομόφωνα. Θέμα 5. Έγκριση εξόδων κίνησης δημάρχου. Εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Μαμούρης. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, στο αντίστοιχο διοργία του 10 Ιουνίου 1944 είναι η σφαγή 218 ατόμων από τα γερμανικά νοσηλευτικά συστήματα κατοικίας του Ιουνίου. Τις εκδηλώσεις μνήμης επισκέφθηκε η Δήμαρχός μας. Τα έξοδα τα οποία έγιναν είναι πολύ μικρά, μόνο οι περσίνες, γιατί η κυρία Δήμαρχος είχε τα κοστούς οι οποίοι υποξενήθηκε, είναι έτσι. Αλλά εγώ θα έλεγα τις εντυπώσεις, η κυρία Δήμαρχο που μπορείς να μας σκεφτείτε εδώ, που το πάρουμε στα πόδια. Γνωρίζετε αυτό που κάνουν οι κομμουνικές υπηρεσίες και διαφορούν μόνο τη μετακίνηση. Γνωρίζετε ότι, όπως σας ενημέρωσε ο κύριος αντιδήμαρχος, στο Δίστομο γιορτάζουν τα 68 χρόνια στη σφαγή του Δίστομου, στις εκδηλώσεις της μνήμης. Πανευρέθηκα όχι μόνο δημοτυπικά, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Παραμυθιάς, ο Δήμος Σουρλίου τώρα, συμμετέχει στο δίκτυο μαρτυρικών πόλων. Την προηγούμενη λοιπόν μέρα, από την μέρα που έγινε η κεντρική εκδήλωση για την εκδήλωση μνήμης στο Δίστομο, υπήρχε και η Γενική Συνέλευση των Δημάρχων των Μαρτυρικών Πόλων. Συμμετέχουν ότι οι μαρτυρικές πόλεις, η μαρτυρική δήμη είναι περίπου 42 σε όλη την Ελλάδα. Αρκετά μεγάλος αριθμός δημάρχων ήταν εκεί. Και αυτό που έχω να μεταφέρω εγώ από το Δίστομο είναι το εξής. Στο Δίστομο, κύριοι, εκτελέστηκαν, σκοτώθηκαν 218 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν αβάπτιστα παιδιά και άτομα υπερήλικα. Στο Δίστομο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις περίπου για 10 μέρες. Εγώ θα πω αυτά που εγώ είδα το Σάββατο που έφτασα στο Δίστομο. Το Σάββατο λοιπόν στο Δίστομο, μετά από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλων, η οποία έγινε 5 με 7 το απόγευμα, στη συνέχεια στους δρόμους του Διστόμου έγινε μία λαμπαδοφορία μνήμης, στην οποία συμμετείχαν περίπου 600 άτομα. Εγώ ομολογώ ότι δεν έχω δει κάτι τέτοιο άλλη φορά. Εντάξει, έχω πει και στα καλά μου θα ήταν δήμαρχος, γύρω στα 600 άτομα. Είναι μια εκδήλωση στην οποία όλοι οι δήμαρχοι των μαρτυρικών πόλεων τοποθέτησαν σε μια τύμβο χώμα από τη θέση της εκτέλεσης των θυμάτων. Και στη συνέχεια υπήρχε μια συναυλία με την άρχιστη πρωτοψάλτη, η οποία ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τις εκδηλώσεις της μνήμης. Δηλαδή ήταν ένα ειδικό πρόγραμμα. Και βέβαια την επόμενη μέρα έγιναν το εθιμοτυπικό, δηλαδή η επιδημόσιμη δέηση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και εδώ στην Παραμυθιά. Μου έκανε ξαναλέω ιδιαίτερη εντύπωση η απόδοση μνήμης και τιμής. Όπως επίσης μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση όταν στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλων, το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι δήμοι ή κάποιες άλλες πόλεις, ίσως αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των θυμάτων, ίσως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη δικιά μας πόλη η εμπλοκή της όμορφης της γείτονος χώρας λίγο εμπλέκει τις καταστάσεις και αντιλαμβάνεστε όλοι τι εννοώ. Πόλεις όπως τα Καλάβρητα, το Δίστομο, έχουν προχωρήσει έντονα και παρεμβρισκόμενοι και σε δικαστήρια, όπως αυτό της Χάγης, στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων.
Έγινε μια καλή ενημέρωση από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και δεν σας κρύβω ότι φέτος, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων μνήμης της εκτέλεσης των 49 προκρήτων, την προηγούμενη μέρα προκάλεσα την συνάντηση των μαρτυρικών πόλεων να γίνει εδώ. Στα Καλάβρητα, όπως και στο Δίστομο, οι δήμαρχοι οι οποίοι παρεμβρέθησαν από τις μαρτυρικές πόλεις φιλοξενήθηκαν από τους Δήμους. Όπως έμαθα στο Δίστομο, ας πούμε, στο ξενοδοχείο που πήγα να πληρώσω την ώρα που έφυγα, μου είπε ότι αυτό είναι προσφορά των ξενοδόχων της περιοχής προς το Δήμο. Ήταν δηλαδή προκειμένου να δείξουν και αυτοί έγκρακτα τη θέλησή τους της συνεργασίας. Πιστεύω ότι και εμείς αυτές τις εκδηλώσεις της μνήμης πρέπει να αφήσουμε λίγο την εσωστρέφεια και να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο και πιο γνωστό και τη συμμετοχή του Δήμου, αλλά να δεχτούμε και τις απόψεις, τις θέσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει άλλοι Δήμοι, οι οποίοι έχουν κινηθεί και σε διαφορετικά επίπεδα. Βέβαια δεν ζητάω κάτι αυτή τη στιγμή, απλά στα πλαίσια της ενημέρωσης σας είπα κάποια πράγματα που διαδραματίστηκαν στο Δίστομο με την ευκαιρία των εκδηλώσεων. Όσον αφορά την δική μου μετακίνηση, έχει να κάνει με δράξιμο μεταφοράς, δεδομένου ότι όπως εξήγησα, όλα τα υπόλοιπα ήταν προσφορά των τόπιων των δημοτών, των κατοίκων, αλλά και του Δήμου. Παρακαλώ τον Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Θέμα αντίθετα ψηφοφορία. Να ρωτήσετε. Σε πρώτη μία δήματος, ήταν αυτές τις μέρες μια ερώτηση σαν συζήτηση εν πάση περιπτώσει με τους ανάγκους μαρτυρικών δήμων, πώς εξηγούν τα ποσοστά της εισαγής της πρώτης εκλογής του Μαρίου, τα οποία ανάγκησαν το πίσω μας και πάνω πες. Έγινε εκτελή συζήτηση στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων για το θέμα των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί εύκολα να εξηγηθεί. Βέβαια, εκεί η αλήθεια ήταν ότι από την Κάμβανο, δηλαδή ο πρόσωπος της Καμβάνου στην Κρήτη, που υπέστη ολοκαύτωμα από την Κάμβανο, είπε ότι τα ποσοστά δεν ήταν όσο αντίπανε, ήταν λιγότερα, αλλά αυτό παρόλα αυτά για όλους ήταν ένα περίεργο φαινόμενο. Και βέβαια, εδώ που πρέπει να αναφέρω, ότι δεν εμφανίστηκε κανένας εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής στο Δίστομο. Το θέμα αντίθετα στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν? Ομόφωνα. Θέμα έκτο. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού πρωτοπολίου. Εισηγητής κ. Δήμαρχος. Γνωρίζετε ότι εδώ και πολύ καιρό προσπαθείτε ο Δήμος αρχικά μέσω κοινωνικού προσώπου, στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συστήσει ένα κοινωνικό πρωτοπολίο με σκοπό ένα βοήθημα σε κάποιους από τους ανθρώπους μας που έχουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Ένα από τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε όσοι ασχοληθήκαμε με το θέμα ήταν η επιλογή των δικαιούχων. Η επιλογή δηλαδή των ατόμων τα οποία θα μπορούν με βάση το κανονισμό λειτουργίας που έχετε στα χέρια σας. Εγώ απλά θα διαβάσω μόνο το άρθρο 3. Τα υπόλοιπα, τι ακριβώς είναι το κοινωνικό πρωτοπολίο, φαντάζομαι ότι έχει γίνει κατανοητό από όλους. Σας είπα ότι ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν το ποιοι θα είναι δικαιούχοι. Αυτό προέκυψε ως πρόβλημα γιατί διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλές φορές άτομα τα οποία δηλώναν μηδενικό εισόδημα ή είχαν εισοδήματα από τη Γερμανία τα οποία δεν έφεραν από πουθενά ή παίρνουν κάποια άλλα επιδόματα τα οποία επίσης δεν έφεραν από πουθενά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πρόβλημα. Πραγματικά είχαν σοβαρό θέμα επιβίωσης. Και ταυτόχρονα υπήρχε βασιζόμενο γενικά το κοινωνικό πρωτοπολίο. Μπορεί να έχει ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν θα έπρεπε ίσως, και εγώ θα συμφωνήσω με κάποιες φωνές που λένε ότι δεν θα έπρεπε να είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νόμοι. Βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη. Αλλά ξέρετε ότι πολύ εύκολα ένα τέτοιο θεσμό μπορεί να εκτραπεί, γι' αυτό καλό είναι να υπάρχουν σαφείς όροι και όροι. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος τρόπος με τον οποίο θα στηριχθεί το κοινωνικό πρωτοπολίο είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και η προσφορά. Παρ' όλα αυτά, με το τελευταίο μου νομοσχέδιο που πέρασε λίγες μέρες πριν κλείσει, όχι προηγούμενη, ας πούμε, υπηρεσιακή κυβέρνηση,
Στο πολυνομοσχέδιο αυτό λοιπόν ορίστηκε ότι μπορεί και ο Δήμος, είναι η πρώτη φορά που περνάει κάτι τέτοιο, γιατί μέχρι πρώτος δεν έχει νόημα να περάσει, μέσω από τον μετανοησμό προμηθειών, αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη να προμηθευτεί κάποιο ποσό τροφίμων ή ειδών πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να βοηθηθούν να αναξιοπαθούν τις δημότες. Κάθε ένας από τους εποφελούμενους θα έχει μία κάρτα, μία ειδική κάρτα, με την οποία κάρτα θα μπορεί να παίρνει αυτά που διαθέτει εκείνη τη στιγμή το κοινωνικό κατοπολείο, μία φορά το μήνα καταρχάς, να μπορεί να δουλέψει και να στηριχτεί η δομή. Κάποια πράγματα στα οποία μπορείτε και εσείς να έχετε άποψη ή να έχει πέσει κάτι στην αντίληψή σας και βέβαια να διορθωθούν ή να τροποποιηθούν, έχει να κάνει με το άρθρο 3, το οποίο λέει ότι η κάρτα κοινωνικών παροχών έχει ισχύ ένα έτος. Στη λήξη της ισχύως σημειωτέων ότι τώρα περίπου είναι που κατατίθονται οι φορολογικές δηλώσεις και βγαίνουν, μπορούμε να έχουμε αυτή την περίοδο περίπου τι ακριβώς γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις του καθενός. Στη λήξη της ισχύως επαναξιολογείται με μηδενική βάση. Τα κριτήρια των δικαιούχων της κάρτας κοινωνικών παροχών είναι τα παρακάτω. Ετήσιο καθαρό εισόδημα 5.000 ευρώ για ένα άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως με βάση τον αριθμό μελών της οικογένειας. Ένα άτομο 5.000 ευρώ, 2 άτομα 5.500, 3 άτομα 6.000 ευρώ, 4 άτομα 6.500 ευρώ, 5 άτομα και πάνω 7.000 ευρώ. Οικογενειακή κατάσταση, πολυτεχνία, μονογονεϊκές οικογένειες. Η πολυτεχνία όμως έχει να κάνει με τα άτομα τα οποία είναι, ζουν μέσα στην οικογένεια. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την πολυτεχνία, που ένας ο παππούς ο δικός μας που έχει 7 παιδιά, αλλά θεωρείται και μια ζωή πολύτεχνος. Περιουσιακή κατάσταση, αναπηρία, ύπαρξη προβλημάτων υγείας, συνθήκες στέγασης και ανεργία. Αυτά λοιπόν είναι τα κριτήρια. Εάν περάσει ο κανονισμός λειτουργίας του κοινωνικού παντοπολίου, μπορούν να αναρτηθούν, να γίνει ευρεία ενημέρωση. Επίσης, ένα θέμα το οποίο προβλημάτισε ιδιαίτερα την Επιτροπή που ασχολήθηκε ήταν το θέμα της δημοτικότητας ή της μόνιμης κατοικίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δημότες του Δήμου μας, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Όπως και υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι δεν είναι δημότες. Η τελική απόφαση ως πρόταση, γιατί μία εισήγηση έρχεται εδώ και δέχεται τροποποίησης. Γι' αυτό έρχεται ως εισήγηση, αλλιώς ήταν λυμμένη απόφαση. Η τελική απόφαση ήταν ότι το δικαιότερο όρο είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι μόνιμοι κάτοικοι, αυτοί που κατοικούν εδώ. Άρα λοιπόν, δικαιούχοι του προγράμματος προτείνεται να είναι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας, αλλά τοπί που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής. Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως ανέφερα πριν, η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίας. Ήδη με προσφορές δημοτών μας έχουμε μαζευτεί κάποια χρήματα για το κοινωνικό παντοπολείο. Με μία μικρή προσπάθεια, δεν θα έλεγα τόσο έντονη, από το σχολείο μαζεύτηκε και από εκεί κάποια τρόφιμα. Και όπως είπαμε, ο χώρος στον οποίο θα συλλεγούν είναι το Κέγερ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Έχετε μπροστά σας την εισήγηση. Εάν μπορέσει και στόχος μας είναι τούτος να δουλέψει στο κοινωνικό παντοπολείο, υπάρχουν πετυχημένα δείγματα και σε άλλους Δήμους. Προσπαθήσαμε να πάρουμε τη γνώση και την εμπειρία και άλλων. Δεν λέμε ότι όλα γίνονται καλά. Υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης και παρατηρήσεις, προκειμένου να μπορέσουμε αυτή την προσπάθεια να την κάνουμε και να αποδώσει το καλύτερο δυνατό. Κύριε Παπά. Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι από τα πιο απαραίτητα που έπρεπε να κάνει ο Δήμος μας στο κοινωνικό παντοπολείο. Άκουσα τη Δήμαρχο που ανέφερε ποιους θα συμπεριλαμβάνει. Βέβαια, χωρίς να θέλω ούτε ρατσιστικά ούτε να αναφερθώ σε τους αλλοδαπούς, αλλά θέλω να εμπιστήσω την προσοχή ότι
αλλά τι, τι δήλωση να κάνουμε, τι δήλωση κάνουμε. Αφού όπου δουλεύουν μάλλον τα χρήματα. Δεν μιλώνται πουθενά και να τα δηλώσουν τα χρήματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μην φτάσουμε στο σημείο ένας αλλοδαπός να έχει μεγαλύτερο εισόδημα από έναν ομογενή ή μόνιμο κάτοικο του Δήμου, ο οποίος να παρουσιάζει τη δήλωσή του μικρό ποσό και ο αλλοδαπός να παρουσιάζει μάλλον ο Έλληνας μεγαλύτερο ποσό από τον αλλοδαπό και να μην μπορεί να πάει στο πρωτοκολλείο και ο αλλοδαπός, ενώ θα έχει στην ουσία μεγαλύτερο εισόδημα, θα είναι κάτοχος της κάρτας. Απλώς να το δούμε λίγο, να το δείτε αυτό, δεν μπορώ να βρω και εγώ κάποια λύση ιδιαίτερη, να σας πω την αλήθεια, αλλά απλώς σαν προβληματισμό το βάζω αυτό. Μετά, το πρόβλημα που θα έχουμε, πιστεύω, από ό,τι έβλεπα και σήμερα στην τηλεόραση, μιλούσε ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής και έλεγε ότι έχουν ανοίξει εκεί εδώ και πολύ καιρό ένα κοινωνικό παντοπολείο και ούτε ένα σούπερ μάρκετ, λέει, ούτε ένα σούπερ μάρκετ δεν έδωσε τίποτε στο κοινωνικό παντοπολείο. Δηλαδή, βλέπω ότι εντάξει, ο κόσμος δεν έχει να δώσει, δεν έχουν οι δημότες να βοηθήσουν τους άλλους. Ούτε το σούπερ μάρκετ όμως συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία, από ό,τι φάνηκε. Θα ήθελα να είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε κάποιο ποσό, όπως είπατε, από τον Δήμο, για να μην σταματήσει αυτός ο θεσμός και κάτι άλλο, να βρούμε σε συνεννόηση με την Εκκλησία, όπως λέει και μέσα, δηλαδή είναι δύο θεσμοί, δύο φορείς που μπορούν να βοηθήσουν, πιστεύω, το κοινωνικό παντοπολείο για να ξεκινήσει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κύριε Μαρέτα. Συγγνώμη, μόνο πω λίγο κάτι. Είχα την εντύπωση και ίσως κακώς ότι είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Επειδή γινόταν μια προσπάθεια και είχε αναλάβει ο κ. Ντόπος με την κυρία Νοστοπούλου, το νομικό πρόσωπο, οι επαφές και με την Εκκλησία, αλλά και με τα σούπερ μάρκετ έχει ήδη γίνει. Όταν καλέσαμε στα σούπερ μάρκετ, βέβαια δεν ήρθαν όλα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, όμως γίνανε επαφές και δεν ξέρω πώς θα βγει η τιμωρία. Ειλικρινά έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα σούπερ μάρκετ της περιοχής μας, αυτά που ήρθαν και μετά από κάποιες επαφές που γίνανε, φάνηκαν απόλυτα επιδεικτικά σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα, επειδή τέθηκε το ζήτημα να μπουν και κάποια καλάθια στο μέσα στο σούπερ μάρκετ, να βάζουν κάποιος όποιος θέλει κάτι για να συγκεντρώνονται επιπλέον τρόφιμα, μάλιστα υπήρχε ένας ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ που είπε ότι εγώ στους πελάτες τους δικούς μου, όποιος ψωνίζει για το κοινωνικό πρωτοβουλίο, θα το δίνω σε οικονομικότερη τιμή. Και προς τιμή, μέχρι στιγμής αρκετών δημοτών μας, έχουν έρθει ειδικοί επαγγελματίες, κυρίως από το ΠΗ, αλλά και μάρκετ, ας πούμε, σούπερ μάρκετ, μη μάρκετ, ας πούμε, που έχουν πει ότι εδώ είμαστε και μπορούμε, ο καθένας βέβαια όπως μπορεί, έτσι, δεν ξέρουμε πώς θα πω. Αυτό στην πορεία μπορεί να μην αποδώσει ή να αρνηθούμε. Επίσης, η Εκκλησία είπε ότι εκεί που μπορεί να μας βοηθήσει είναι να γίνει ενημέρωση μέσα στο εκκλησίασμα, να διοργανωθούν έργοι και να γίνει μια ευρύ δημοσίευση μέσω των εκκλησιαστικών επιτροπών. Αυτό ήδη το έχουμε γίνει αυτή τη στιγμή. Κύριε Μαρέτα. Και από πέντε κύριε Μαρέτα, κύριε Μαρέτα. Κύριος Μαμούρης, προηγουμένως ζήτησε στην τάξη του κ. Πόλου ότι συζητούσε τώρα ότι ούτε στην Γερμανία δεν πρέπει να σας κάνει μια ενημέρωση. Δεν μιλούσα κανένα τη στιγμή αυτή, κύριε Μαρέτα. Ναι. Εκεί, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν μιλούσε κανένα. Επειδή το ζήτημα της Αλληλικής είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα και σοβαρό, θα πρέπει να πούμε ότι τι οδήγησε σήμερα την κοινωνία μας στο να έχουμε 5 εκατομμύρια σαν να βάλουμε κάτω από όλη τη στόχη, να έχουμε 2 εκατομμύρια άνεργους,
εκτός τους ναρκωμανείς και εκτός τις γυναίκες που εκπονέτουν. Τι ορίζει σήμερα την κοινωνία μας να μιλάει το πιο φθηνό πράγμα και να γίνεται πόλεμος για να πάει να το πάρει. Και αυτό το πράγμα είναι ένα ζήτημα, εμείς αν θα το κάνουμε θεσμό, αν δεχτούμε ότι σαν κοινωνία και σαν λαός, αυτή η ζωή μας αξίζει, αυτή η ζωή μας ταιριάζει, θα ζούμε μόνιμα στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και στην ταπείνωση. Και από την άλλη πλευρά, κάποιοι που ζουν στην Ελλάδα, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, να βγάλουν τις εκατομμύρια στις εταιρικές τράπεζες και να κάθονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πολιτικό του ισπανικό προσωπικό, να βομβαρδίζουν, να εκβιάζουν κάθε μέρα τον άνεργο, τον χαμηλόμισθο, τον προστασιούχο, τον νεολαίο και να του λένε κοίταξε τι σε περιμένει αν φύγεις από εδώ, κοίταξε τι σε περιμένει αν φύγεις από εκεί, κοίταξε τι σε περιμένει αν φύγεις από το ευρώ, κοίταξε τι σε περιμένει αν φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς καθόμαστε να κάνουμε ένα συμπέρασμα τι έγινε σε αυτές τις εκλογές. Κάποτε πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας και πιο πολύ εμείς που ανακατευόμαστε με τα κοινά να ορθώσουμε το ανάστημα σε αυτή την πολιτική, στην πολιτική που έχει σαρώσει κάθε κοινωνικό και εργατικό δικαίωμα, έχει εξαντλώσει κοινωνικά το λαό της Ελλάδας, τον έχει ταπεινώσει και δεν ξέρω πού να σταματήσει. Βέβαια, εγώ όλα αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπω σαν λύση. Τα βλέπω σαν μια προσπάθεια να βοηθούν κάποιοι συμπολίτες μας και θα ήθελα να πω ότι δεν ξέρω αν το κάνετε δεκτό ή όχι, το ποσό των 5.000 νομίζω ότι είναι μικρό. Θα πρέπει να λέει. Δεν νομίζω ότι το όριο της φτώχειας είναι τα 5.000 και ούτε μπορεί κάθε άτομο με 500 ευρώ επιπλέον να δικαιολογήσει την επιβίωσή του. Δεν γίνεται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το ποσό και να το ανεβάσουμε πέρα από τις 7.000 το ένα το άτομο, 2.000 το κάθε άτομο από εκεί και πάνω. Σε κάθε άτομο θα μπορεί να απολαμβάνει αυτή η βοήθεια. Δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν πραγματικά πρόβλημα, όπως λέμε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτά τα στοιχεία εδώ και ειλικρινά είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το οποίο θα ήθελα να γίνει αντιληπτό. Τα στοιχεία δεν τα βάλουμε από την προαιρέτωση και έτσι. Τα βάλουμε με βάση στοιχεία από δήμους και σχετικά παρόμοιους με τους δικούς μας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας αυτά τα κριτήρια απέδωσαν. Γιατί αν με το 5.000 βρεθούν 50 άτομα, σημαίνει ότι αυτά τα 50 είναι αυτοί που πρώτοι θέλουν βοήθεια. Που πρώτοι θέλουν βοήθεια. Μακάρι να είναι λιγότεροι, να είναι 30, να είναι 20, να είναι 10, να τους υιοθετήσουμε εμείς, να πούμε και κάτι προτάσεις που πέφτουν εδώ από δημοτικούς συμβούλους προκειμένου όλοι να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο και να το βοηθήσουμε. Αλλά εάν το ανοίξουμε όπως έγινε με το θέμα των τροφίμων της αγροτικής ανάπτυξης και στο χίλια συγγνώμη για τη διακοπή, δηλαδή όταν το ποσό πήγε στις 12.000 συν 2.003 για κάθε άτομο, γίνανε 1.200 αιτήσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κοινωνικό ποτοπολείο και να υποφελεί 1.200 οικογένειες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό είπαμε να είναι ένα ποσό μικρό που να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την άμεση ανάγκη. Την άμεση ανάγκη. Υπάρχουν οικογένειες δύο ατόμων με δύο παιδιά. Δεν είναι το ρινό. Είναι και πριν πρόβλημα. Τώρα επιδεινώθηκε. Που δεν έχουν να φάνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Όσο αυξάνονται τα ποσά και μεγαλώνουν, περισσότεροι γίνονται. Δεν μου τη λέω εγώ. Δεν είναι ποσό το 7.000. Αν και με του μισθού τώρα και που πάει και με τι συντάξει, είναι άριστο. Έτσι, σωστά το έτσι. Απλά βάλουμε ένα πρώτο ποσό για να γίνει ένα ξεκίνημα με αυτού που θέλουν ότι έχουν άμεσο ζήτημα.
Και δεν θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί το κριτήριο της φορολογικής δήλωσης δεν είναι απόλυτο στοιχείο για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάτι. Αν κάποιος παράδειγμα πέρυσι είχε 7.000 ή 5.000 και έχει μέσα στη χρονιά αυτή, δεν έχει κάνει ένα μεροκάματο, δεν θα πρέπει να βοηθεί. Θα πρέπει αυτά τα ζητήματα, επειδή είναι ανελέγγυτα και πολύ λεπτά, θα πρέπει αυτή η επιτροπή που διαχειριστεί αυτή την αλληλεγγύη, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και να βλέπει και τις τρέχοντες εξελίξεις στην κάθε οικογένεια. Όχι τι εισόδημα υπήρχε πέρυσι. Γι' αυτό βάζει κάτι τα μελή, γι' αυτό υπάρχει και γίνεται αξιολόγηση με βάση κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή, ας πάρει λίγο το λόγο, κύριε Μαρέτα, αν συμφωνείτε, ο κύριος Ντόκος, που είναι και υπεύθυνος της Επιτροπής. Κύριε Ντόκο. Πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς τα στερεοποιεί και τα έχει συνέχεια με την κόπεδα των λίγων. Και σαν αρχή υπάρχει ο συνδυασμός, το σούπερ μάρκετ πραγματικά θα βοηθήσουν, αυτό θα μας έχει συνέχεια. Γιατί είναι πάρα πολλά άτομα, μακάρι πως θα στερέψουν. Θα βρεθούν μετά από δύο μήνες, θα βρεθούν και στους ελάχιστους όπως έχουν. Θα έκανα μια παρατήρηση για κάποια δουλειά. Ο πόλεμο που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι ταξικό πρόβλημα. Το χαρακτήρα σε μετά στο 21 είναι ότι αυτή η σηματοδότηση έχει καταρτήσει. Βλέπουμε λοιπόν πολύ δύσκολε καταστάσει. Χρειάζεται πάνω απ' όλα και εκεί. Τώρα αφήσουμε κόσμο να κάνει κάτι. Θέλω να πω επίση ότι νομίζω ότι ζούμε το τελευταίο καλοκαίρι τη Ευρωζώνη, έτσι. Φαντάζομαι ότι πρώτα δύο μέρα θα του κάνουμε κάποια μακαρίτσα εδώ ζώνη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όλοι. Κύριε Μαρέτα, θέλετε να συνεχίσετε. Λοιπόν, κύριε Φράκο. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι. Θέλω να ρωτήσω, εκτός από την προσφορά σε ήδη από πολλή της αποκαταστήματα, αν υπάρχει μια άνθρωπη που θέλω να προσφέρω σε χρήμα, πώς μπορεί να γίνει η διαδικασία. Επειδή υπήρχε, βέβαια τώρα πηγαίνουμε με το έτσι μπαίνοντας ένα σχετικό θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να ανοιχτεί και ένας λογαριασμός. Αλλά επειδή συζητήσαμε στο παρελθόν αρκετά για το θέμα αυτό και στο νομικό πρόσωπο, υπόθηκε ότι εάν κάποιος ας πούμε, θέλει να προσφέρει σε χρήμα, μπορεί αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή δεν έχει γίνει κάτι άλλο, μπορεί η Επιτροπή να αποφασίσει κάτι άλλο και να βρούμε μια φόρμουλα. Αλλά καλό είναι ότι αν ένας δημότης θέλει να, ή αν δημότης ή ένας φορέας να προσφέρει σε χρήμα, θα ήταν πολύ καλό να επιλέξει ένα κατάστημα τροφίμων της περιοχής και να του πει ότι εγώ θα σου δώσω 1.000 ευρώ και θέλω 1.000 ευρώ σε τρόφιμα όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές για να μην υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από τη στιγμή που υπάρχει επιτροπή θεσμοθετημένη που θα κρατούν κάποια βιβλία για να υπάρχει έτσι κάποιος έλεγχος σχετικός, πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί και μια φόρμουλα, γιατί εμένα προσωπικά με πήραν άτομα, με πήραν δύο-τρεις δημότες δικοί μας, οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό και μου είπαν εμείς θέλουμε, λέει, αλλά εμείς τώρα εμείς εκεί που είμαστε, τι να κάνουμε, στούμε μακαρόνια. Πρέπει να βρεθεί και γι' αυτό μια φόρμουλα. Κύριε Κούρτη. Το οξύμορο το συγκεκριμένο θέμα βρίσκω ότι τα κοινωνικά πανεπιστήμια δεν δείχνουν αυτή τη χώρα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και απαραίτητο. Όπως αντιλαμβάνεστε, πριν δύο μέρες είχαμε εκλογές. Ο λαός αποφάσισε ότι αυτοί που τον καταστρέψαν θα τον σώσουν. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι και εύχομαι δηλαδή να καταργηθούν τα κοινωνικά πανεπιστήμια να μην γίνουν καθόλου. Διότι για αυτόν τον σκοπό ο κόσμος αποφάσισε κατά 50% να ψηφίσει τους καταστροφείς. Αυτοί που καταστρέφουν. Και ψάχνουμε εμείς σήμερα να κάνουμε την κοινωνικό πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν αυτοί που ήρθαν τον λαό να σώσουν τη χώρα και να καταργηθούν να μην υπάρχουν κοινωνικά πρωτοβουλία. Είναι κατάλληλα του τόπου. Ο κύριος Μαμούρης. Ας δώσω καμιά ευκαιρία στη δικιά μας κοινωνία να αποδείξει ένα πράγμα. Ότι πράγματι είναι μια κοινωνία το οποίο τους ενδιαφέρει. Και να δούμε πώς θα αντιδράσει η κοινωνία δική μας. Προπαντός, πώς θα αντιδράσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι.
ότι να πάρει 5.000 ο Δήμος δεν είναι ίσως το πρόβλημα. Αλλά πιο καλύτερα. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς, ο Δημοτικοί Σύμβουλοι. Παρουσιάζει ένα μέρος από τα χρήματα που παίρνουμε ως αποζημίωση για τις δημοτικές υπηρεσίες στα συμβούλια που κάνουμε. Ας αποφασίσουμε ένα μέρος από αυτό που κομμάτι να το δώσουμε στον πρώτο συμβούλιο. Γιατί η κοινωνία θα μας ρωτήσει. Εσείς τι κάνετε. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Να το σήμερα σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Παπάς και ότι αυτό το πρωτοβουλίο δεν θα σώσει, αλλά το βιαζόμαστε πάρα πολύ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο καθημερινά. Έρχονται άνθρωποι και βλέπουμε τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι. Και θεωρίες και τι, γιατί όλα αυτά δεν μας οδηγεί σε τίποτα. Ούτε ένα κομμάτι μπροστά πάμε. Μπροστά θα πάμε αν βοηθήσουμε έμπρακτα τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα τώρα. Τώρα που έχουμε το πρόβλημα και είναι. Το χειμώνα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είχαν πράγματα, κρυώνανε και πεινούσαν. Μέσα σε αυτό είσαι ένα πολιτισμένο κόσμο. Εδώ. Είναι τρομερά και η φτώχεια υπάρχει. Και γι' αυτό θα σας παρακολουθήσω να σκεφτεί καθένας από εμάς τι μπορεί αυτό, τι μπορεί να δώσει. Ευχαριστώ. Κάτι που θα ήθελα να αναφέρω επίσης είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, ξέρω εγώ, ακόμα και κομμωτές, έτσι, οι οποίοι έρχονται και λένε ότι σε άτομα τα οποία θα ενταχθούν στο κοινωνικό πρωτοβουλίο, εμείς θα προσφέρουμε δωρεάν τις υπηρεσίες μας. Είναι ένας τρόπος βοήθειας. Όμως να πω λίγο κάτι εγώ πριν να συνεχίσουμε την κοινωνική σύμβουλη. Η αλήθεια είναι ότι κύριε, η κοινωνική αλληλεγγύη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και ειδικά στις μικρές τοπικές κοινωνίες. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν τη μέρα του Πάσχα προσπαθήσαμε να μοιράσουμε όπως και μοιράσαμε κάποιες μερίδες φαγητό σε κάποιους συνανθρώπους μας και το έμεινε μέσα στο σωστό, ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι που ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα, οι οποίοι όμως είχαν φροντίσει ήδη οι δικοί τους άνθρωποι στο χωριό, ο γείτονας, έτσι, που το κάνει χρόνια τώρα, και δεν είχαν μείνει χωρίς φαγητό αυτές τις μέρες. Είναι σημαντικό το ότι συζητάμε, άσχημο που αναγκαζόμαστε και το συζητάμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, είναι σημαντικό που το συζητάμε, όμως θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ευέλικτοι και να κινούμαστε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό που μόνο τους τα χωριά και οι τοπικές κοινωνίες το λύσανε, χωρίς πολλές κουβέντες, ας μην αναγνωριζόμαστε πάρα πολύ. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Γιατί, να σας πω και κάτι, επειδή είναι ιδιαίτερο το θέμα, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πρόβλημα και δεν θέλουν να το μάθει ο άλλος. Δεν θέλουν να το ξέρει. Πολύ περισσότερο να ξέρω ότι αυτό εδώ γίνεται και βούκινο και ξέρει, α, εγώ πάω στο κοινωνικό πρωτοβουλίο. Δυστυχώς δεν πάρουν κάποιοι οι οποίοι είτε το δικαιούνται είτε το δικαιούνται, θα είναι χαρούμενοι που έχουν την κάρτα και κάποιοι που θα το έχουν ανάγκη, η αξιοπρέπειά του δεν του επιτρέπει να εμφανιστούν. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που από μόνη τη η κοινωνία το έκανε, ας μην προτείνουμε, εμείς θέλουμε την πρόθεση, ευχόμαστε να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη, ευχόμαστε να φύγουν σωτήρες να σώσουν τον κόσμο και εμάς μαζί, αλλά ας το προχωρήσουμε. Ας προχωρήσουμε, αυτό είναι. Κύριε Τούκα. Υποκρατώ αυτό με κάνει την κυρία Δήμαρχος με αυτά που είπε στο τέλος, γιατί φτωχός είναι και η οικογένεια που έχει 10.000 εισόδημα. Σας ψυχολογεί δηλαδή η κυρία Δήμαρχος, έτσι. Ναι, γιατί το έκανα ξανά είναι πυρέπλαθη. Επομένως για μένα δεν έχουν καμία σημασία τα κριτήρια που πήγαν εδώ. Εμένα μπαίνει η ανάγκη που έχει μια οικογένεια. Στην μάλλη οικογένεια με 5.000 ένας γέρος που μπορεί να τα απολέψει, υπάρχει μια οικογένεια που έχει 10.000 που μπορεί να τα απολέψει. Και τα χαλάει στο καφενείο ο άντρας σε λεφτά και τα παιδιά αυτήν άλλη στο σπίτι. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Γιατί αν βάλουμε τα κριτήρια αυτά, θυμηθείτε, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 1.000 με 1.500 άτομα που είναι, που κάνουν φορολογική δήλωση με 5.000 και ο γείτονας
Θα τα πάρει με τον γείτονα, εσύ πήγες, γιατί τα έχεις καλά με τον Ντούκα, τα έχεις καλά με τον Μαμούνι, τα έχεις καλά με τον Μαμούνι. Αυτό αν πρέπει να τα κοιτάξετε, κύριε Δήμαρχος, και εγώ είπα ότι το κριτήριο βγαίνει με τη συνεννόηση που θα κάνετε μεταξύ των συμβούλων, μεταξύ των ανθρώπων που συνεργάζεστε και μεταξύ των προέδρων των τοπικών συμβουλίων. Για να πραγματικά να βοηθήσουμε, γιατί υπάρχουν φτωχοί και περήφανοι Έλληνες που δεν θα έρθουν ποτέ στο κοινωνικό πρωτοβολείο και θα πεινάσουν. Και υπάρχουν οι επικίνδυνοι που θα στηθούν Δευτέρα πρωί, θα στηθούν στην ουρά για να πάρουν τρόφιμα τα οποία δεν θα τους χρειάζεται. Έχετε δίκιο κύριε Ντούγκα, απλά δεν θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι πόσες μέρες και δύο ώρες προηγουμένως δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με το θέμα των κόρτων. Φανταστείτε τι θα γίνει εδώ. Ταυτόχρονα δηλώσω αυτή τη στιγμή ότι με βάση τα στοιχεία που είχαμε και εκείνα προτάσεις για το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, με βάση αυτούς που έχουν δηλώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ, το οποίο ελέγχεται και από τις κοινωνικές υπηρεσίες και από τους προέδρους και από τους δημοτικούς συμβούλους, είναι γύρω στους 300 σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας με ονόματα, στους οποίους όμως δεν είχαμε τα υπόλοιπα κριτήρια. Γι' αυτό μιλήσαμε ότι εκτός από αυτά τα στοιχεία που βάζουμε εδώ δεν ήρθαν μόνο να κατέβατα, υπήρχαν δήμοι και μάλιστα μεγαλύτεροι από το δικό μας, που με βάση αυτά τα κριτήρια κατάφεραν και βρήκαν, βγάλαν μία άκρη. Μπορεί το 100% των ωφελούμενων να μην ήταν αυτοί που έπρεπε να τα πάρουν, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν, γιατί γίνονται και διασταυρώσεις διακριτικά και πάρα πολύ προσεκτικά. Ήδη οι πρόεδροι, αρκετοί πρόεδροι έχουν ανταποκριθεί και έχουν καταθέσει χαρτιά με δικιά τους ευθύνη, με άτομα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να βοηθούν από το κοινωνικό πρωτοβολείο. Διασταυρώνοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, κρίνοντας τη συγκεκριμένη στιγμή, ομολογώ ότι όντως υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέτε στο Δήμο, να πίνει ο άντρας στο καφενείο ή να τα παίζει τζόκερ και μετά να μην υπάρχουν χρήματα στην οικογένεια. Εκεί τίθεται ένα ζήτημα, μπορούμε αυτό να το διευκρινίσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά γι' αυτό υπάρχει αυτή όλη η οργάνωση, προκειμένου να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. 100% θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι εύκολο, ότι δεν θα το προσπαθήσουμε. Και κάτι άλλο να πω, να το ξεχάσω, κάτι το οποίο εντάξει, μπορεί να είναι θέμα διαδικαστικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι λίγο με τον Καλλικράτη, μια και τώρα αυτό στρώνεται και στείνεται, υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο όμως δεν μας το απάντησαν ούτε από το Υπουργείο που πήραμε. Επειδή γράφει κανονισμό λειτουργία, θα έπρεπε πριν να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή. Κάθε θέμα περνάει από 40 κύματα. Αν χρειάζεται εκείνη να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, πριν από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είμαστε λίγο ευέλικτοι. Θα σας ενημερώσω άμεσα για να μην κολλάμε τώρα στο τυπικό και δεν κάνουμε στο ουσιαστικό και στο σημαντικό. Κύριε Παντασία. Ναι, Πρόεδρε, θα πω λίγο την άποψή μου. Άποψή μου είναι ότι τέτοιες μορφές ελεημοσύνης, βοήθειας που ειδικά φτάνουν τα όρια της γενιάς, και κύριε σε βασικά αγαθά διατροφής και διαμονής για τη στοιχειώδη διαβίωση των ανθρώπων είτε σαν άτομα είτε σαν οικογένεια, δεν αρμόζουν σε μια συνεταγμένη πολιτική. Επομένως, η λειτουργία του κοινωνικού πατρισμονίου κατά την άποψή μου είναι κατάρτημα για τον τόπο. Που οφείλεται η γνώμη μου ότι η άκρατη, θα έλεγα σύντροφε, άλλη επικράτηση του άγριου καπιταλισμού και του άγραφου νεοφιλελευθερισμού σε Ανατολή και Δύση και στις χώρες του υπαρξής σοσιαλισμού έφεραν αυτά τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν αφού τα έφεραν και προκειμένου εμείς να μην έχουμε και θανάτους από πείνα, ας προχωρήσουμε λοιπόν και στην ύπαρξη αναγκαστικά αυτού του κοινωνικού πρωτοβολίου. Κύριε Γούσια. Να το πείσω το θέμα, απλώς ήθελα να κάνω μια ενημέρωση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα δημοτικό σύλλογο στο θέμα του κοινωνικού πρωτοβολίου. Και ήδη πολλοί επαγγελματίες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου για το κοινωνικό πρωτοβολίο και θα έχουμε και πολύ ευχάριστα νέα στην πορεία σε
Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα γίνει με το χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο κ. Κούσια. Το θέμα αντίθεται στην ψηφοφορία. Και ψηφίζουν. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία.